Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Μέσω του διαδικτύου μπορούμε να ακούγουμε σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα κύριε Αντώνη, τι γίνεται? Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα. Όλα καλά. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Αποέλ, βλέπουμε τη Μακάμπη. Έχει Champions League προγραμματικά. Ναι. Εδώ στο live σκοπό που άφησε ο κύριο Ματζιούκη. Ναι. Ο φίλο Ματζιούκη. Βλέπω μία χημεία με τον κύριο Ματζιούκη. Διακρίνω. Είναι... Διακρίνω την αγάπη σα για το Στίβο. Βασικά. Πολύ έτσι. Καλά, εσύ ήσουν αθλητή. Ήμουν. Στον Ηρακλή, έτσι. Βεβαίως. Παρότι αδειάνω, στον Ηρακλή ήσουν. Εντάξει. Τι έκανε. Μήκο και 100. Μήκο και 100. Ναι. Τι χρόνο είχε στα 100. Μάση 10-80. Πλάκα κάνει. Όχι. Είχε στα 100 μέτρα 10 δευτερόλεπτα και 80. Βεβαίω. Τρομερός χρόνος είναι αυτό που μας λες. Όταν κάποιος αγαπάει το Στίβο, γι' αυτό συνδεόμαστε με τον κύριο Ματζιούκη. Και ο κύριος Ματζιούκης αγαπάει το Στίβο. Ο κύριος Ματζιούκης έχει μόνο το Στίβο. Δεν έχει τώρα άλλο. Θα έχει και το μπάσκετ. Μην κοροϊδεύεις. Τώρα θα έχει και το μπάσκετ. Εντάξει, ναι. Δεύτερη αγωνιστική, πάμε μέσα στο Ιβανόφιλο. Φίλε, συγκινήθηκα. Άμα πάμε σε αυτό το Ιβανόφιλο. Μακάρι να μας δώσουν εισιτήρια, να είμαστε μέσα. Το πάω σαν έδρα. Είναι μια μικρογραφία. Θυμίζει Τόμπι Μπέιλι, Σμουθ Πάρκερ. Ναι, κοίτα, από το ένα στο άλλο πας. Το σχόλιο μου ήταν ότι μου θυμίζει το Χαριλάου σε μπάσκετ. Είναι έτσι πολύ κοντά. Το δεύτερο είναι αυτό που είπες, η ομάδα εκείνη. Βέβαια ξαναπαίξαμε την επόμενη χρονιά που είχαμε εκείνον τον Γιούγκο, τον Playmaker. Ποιος ήταν ο Γιουγκοσλάβος, ο Playmaker, ο τριποντάς που βέβαια σε μας δεν έβαζε τρίποντο όταν ήρθε. Τέλος πάντων, πρέπει να τα θυμάμαι και πολλά χρόνια πίσω. Τέλος πάντων, αλλά με Μπέιλι, με Σμουθ Πάρκερ. Φοβερή ομάδα. Με Ράιαν Στακ, Λιχολίτοφ. Εκείνη η χρονιά. Και με Τσάρλς Μπάρτον στον πάγκο, έτσι. Ναι, Τσάρλς Μπάρτον. Καλά, έχουμε άλλου τον. Δεν τον γουστάρουν τον Μπάρτον. Εντάξει, βάζαμε και 120 και τρώγαμε. Είναι και το τελευταίο τρόπαιο του Άρη με Τσάρλς Μπάρτον, έτσι κι αλλιώ. Άλλο ήθελα να πω. Εκείνη τη χρονιά ο Άρης έπαιξε, προσοχή τι θα πω, γιατί μερικοί ακούνε και με τις πατούσες, το πιο θεαματικό μπάσκετ της ιστορίας. Ισχύει του, πιστεύω. Αυτό, γιατί ακούνε με τις πατούσες, ισχύει. Ισχύει, γιατί ισχύει. Μερικοί, γιατί εντάξει υπήρχε και η αυτοκρατορία με Γκάλιανά και αυτά τα backdoor, τα τέτοια, μιλάμε για θεαματικό, εκείνη πιστεύω. Η αυτοκρατορία ήταν η ουσιαστική, εδώ ναι. Μιλάμε τώρα για θέαμα. Όχι, είχε έτσι. Και θέαμα εκείνη, απλά αυτή είχε περισσότερο θέαμα, δηλαδή πιστεύω κάθε μάτς στο Ιβανόφιο ήταν. 2 με 3 σίγουρα στιγμές για highlight είχε κάθε παιχνίδι, έτσι. Και ιδιαίτερα αυτό το παιχνίδι με τον Μαρούσι. Με τον Μαρούσι, θυμάσαι πια, υπάρχει και στο διαδίκτυο, θα σου δείξουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινήσαμε με. Πάλι σας κάνω μουσική ιστορία, θα σου μάθω εδώ. Μουσική ιστορία. Αυτή τους ξέρεις που έπαιξε. Πολύ γνωστό τραγουδάκι. Πολύ γνωστό τραγουδάκι. Εσύ είπαμε 82 ήσουν γεννημένο. Δεν ήσουν ένα χρόνο όταν επέκτηκε. Κάποια στιγμή θα μπούμε όμως και ναι. Με μια Prodigy, έτσι. Θες Prodigy? Ναι. Ποιο ήθελε, ποιο θες από Prodigy? Το Their Law, ας πούμε. Ποιο? Το Their Law. Their Law. Ναι, Their Law. Δεν μου λέει κάτι αυτό, δεν έχουν πέρα. Εντάξει. Έλα, ρε. Όχι. Βάλ το ρε. Μέχρι και ο Γολίπια. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ θέλω το Suck My Beach Up, α πούμε. Σμακ είναι. Σμακ, το ίδιο. Εγώ τι είπα, Σακ. Σακ. Κοντά έπεσε. Σμακ, Σακ. Σμακ. Να μην είναι η διαφορά. Πρόσεξε, θα μα τα σπάσει όλα εδώ τα επίπλα. Λοιπόν, σίγουρα το ξέρω, ρε φίλε. Το Prodigy. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι σου έδωσε, τι έδωσε. Τι κάνει αυτό. Τι κάνει εκεί πέρα. Λοιπόν, βάλτε και αυτό, ρε Βασιλιά, αν μπορεί σε κάποια στιγμή να καταλάβω ποιο είναι. Του χορηγού. Δεν υπάρχει. Θα του πω του χορηγού, μη σαν χωριέ. Αυτό λοιπόν που έπαιξε, φίλε, είναι 83 χρόνια. Είναι η Yes. Βρετανικό. Yes. Το Yes θυμάμαι μόνο τα καταστήματα. Ναι, είναι το συγκρότημα λέγεται Yes. Ωραία. Yes. Honor of the Lonely Heart. Εντάξει. Λοιπόν, σου μάθαμε και αυτό το τραγουδάκι για να μαθαίνει. Εσύ μα είπε Prodigy, εντάξει. Τους Prodigy τους ξέρει όλος ο πλανήτης. Τους Yes λίγο δύσκολο να τους ξέρει όλος ο πλανήτης, έτσι. Σι είπας. Ο Ματζιούρκης τους ξέρει 100%. Ξέρει ο Ματζιούρκης Prodigy? Όχι, τους Yes. Α, τους Yes. Εντάξει. Και τους Prodigy. Το ξέρει, τους Yes τους ξέρει γιατί είναι από το νησί, οι Yes, είπαμε. Άμα ήταν ειδικά και από Ιρλανδία τίποτα, για τους YouTube θα ξέρει περισσότερο. Μέχρι και τις γκόμενες των τέτοιων. Επειδή είναι από Ιρλανδία. Είναι Ιρλανδός ο κύριος Ματζιούρκης, εκτός από Λίβερπουλ. Λοιπόν, πάμε λίγο στους υποστηρικτές εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Μάζδα Μανατίδης, να ευχαριστήσουμε τη Μάζδα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της, που για άλλη μια βραδιά είναι βασικός υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX.
Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Η διεύθυνση Παπάφη 205 και το τηλέφωνο 2310-924-931. Να ευχαριστήσουμε επίσης και την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς, εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπορου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Αργοναυτών 1 με Θεμίστοκλες Οφούλη 76 είναι η διεύθυνση. Στην Καλαμαριά, επαναλαμβάνω, πάντα δίπλα στο ΣΑΡΚ και τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας. Για τα ρεζέρβες σας 2310-413-230, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2310-413-230, ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Βλέπω ότι τον κύριο Παπαδόπουλα, τον Νίκο φυσικά. Βεβαίως, μας δείχνει το γήπεδο του. Ναι, θα τον έχουμε, επικοινώνησα μέσω Facebook, μέσω Messenger, ωραία. Θα τον έχουμε σε κάποια στιγμή, ωραία. Απλά έχει μία δουλειά. Περιμένω το σήμα του για να τον βγάλουμε κάποια στιγμή να μας δώσει το ρεπορτάζ. Έδωσε βέβαια ρεπορτάζ, ή τον άκουσες. Τον άκουσες, εντάξει, άλλη εκπομπή τώρα. Άλλη εκπομπή όλα about us. Ενημερώθηκα για 27-28 βαθμούς την ώρα του αγώνα. Που είναι 27-28. Πολύ καλή. Αυτό ακριβώς. Βέβαια με υγρασία κοντά στο 77. Καλά, δεν μας λέγανε 45 βαθμούς. Μήπως θα χιονίσει κιόλας. Εκεί που επικεντρώνουν είναι στο Real Feel, έτσι. Επειδή ναι. Έχει 77 με 80% υγρασία. Ναι. Εντάξει. Αλλά 27-28 βαθμούς είναι. Συγγνώμη, επειδή εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά τα του καιρού. Εδώ τώρα που είμαστε και δίπλα στη θάλασσα, πόσο υγρασία έχουμε. Και εκεί είναι πολύ, δηλαδή, και εδώ είναι λίγο υγρασία. Αυτό είναι εύκολο να το δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, τώρα, δηλαδή εμείς δεν έχουμε πολύ υγρασία στη Θεσσαλονίκη και έχουμε στην Κύπρο. Και λένε ότι οι τέντες το καλοκαίρι ναι, στάζουν και νερό. Εδώ τι κάνουν, στάζουν αλάτι. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο εμείς. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Ωραία, κάνε ένα τέτοιο αν μπορείς να το βρεις ρε φίλε. Πόσο υγρασία έχουμε τώρα. Νομίζω ναι. Γύρω στο 40 κάπου. 40 έχουμε ναι, τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί θα έχει 77. 77 με 80. Ναι. 77 με 80. Ναι. Και εδώ έχουμε 40. Ναι, ναι. Δηλαδή, το διπλάσιο θα έχουν. Έτσι, δεν μπορούν να αναπνεύσουν τότε έτσι όπως μας τα λέει. Αυτό σου λέω. Ναι. Μ' αρέσει. Μέτεο. Αυτή τη στιγμή έχουμε κοντά στο 58 με 60% υγρασία. 60. Εκ το 77 πόσο διαφορά να έχει ρε φίλε. Αυτό λέω. Τίποτα. 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 Λοιπόν. Μπαίνω κατευθείαν. Τι γίνεται. Μπαίνω κατευθείαν. Το είδα το μεταξύ. Στην αρχή όταν το διάβασα, νόμιζα του της αέλεμε σου. Λέει, είμαστε στο All About Us φυσικά. Και το κείμενο λέει φίλοι του Απόλλωνα Λεμεσού στο ξενοδοχείο του Άρη. Και έχει και έναν φίλαθλο. Εν τω μεταξύ, έχει σαν τη φανέλα του Ηρακλή αυτή. Τη βλέπει. Ναι, ναι, τη βλέπω. Ο Απόλλων Λεμεσού. Ναι, ναι. Ο Απόλλων Λεμεσού, δηλαδή, συγγνώμη, είναι. Ο Άρης και ο Πάοκ, ας πούμε, είναι η ΑΕΛ Λεμεσού και η Απόλλων Λεμεσού. Λογικά ναι. Και νομίζω, και νομίζω έχουν και άλλη μια ομάδα. Είναι τρεις στη Λεμεσό. Έτσι. Αλφα, συγγνώμη, η Λεμεσό έχει τρεις ομάδες στην Αλφα Εθνική. Μου πεις και πώς είναι. Πώς είναι το πρωτάθλημα τους, πόσα, ούτε ξέρω. Θα σου πω τώρα. Κάνε μια τέτοια. Πόσες ομάδες έχει το πρωτάθλημα τους. Κάνε έτσι. Νομίζω ένα έχει 15 ομάδες, αν δεν κάνω. 15 αγωνιστικές, άρα έχει 16 ομάδες. Σαν και εμάς δηλαδή. Είναι δυνατόν να έχει τόσες πολλές ομάδες. Λοιπόν, έχει. Με... Όχι, έχει 12 ομάδες. 12, ρε φίλε. 12 ομάδες. Συγγνώμη, αν θυμάμαι καλά, πρόσεξε λίγο. Από τις εκλογές, αν θυμάμαι καλά, η Κύπρος πληθυσμό έχει 500-600.000 κάπου εκεί. Ή κάνω λάθος. Όντως, 12 ομάδες. Και ο Απόλλων Λεμεσού πέρσι βγήκε δεύτερος. Πλάκα κάνεις. Ναι. Και η ΑΕΛ τρίτη. Δηλαδή έχασε για μία ισοπαλία το πρωτάθλημα, στο πούμε. Για δύο πόντους έχασε το πρωτάθλημα από τον Αποέλ. Γιατί στο τελευταίο παιχνίδι έχασε. Ο Απόλλων Λεμεσού. Ήταν πρώτος λογικά. Ναι, και έχασε από τον Αποέλ και του πήρε το πρωτάθλημα. Όχι, να δω λίγο. Ποιον έχασε, για ρίξω. Έχει ωραίο. Τώρα... Έχει ωραίο. Βλέπω έχει το λίγο. Τελευταίο παιχνίδι ήταν νίτα και ήταν. Και τι έκανε και ο Αποέλ, βέβαια, πες μας. Είσαι καλός αυτά στο ψακτήρι. Έχασε από τη Νέα Σαλαμίνα τελευταία αγωνιστική.
Τελευταία. Και ο Αποέλ τι έκανε. Και ο Αποέλ εκείνη ήταν αγωνιστή και λογικά θα κέρδισε, ναι, γιατί έχει νίκη. Άρα ήταν πάνω, ήταν πρώτο. Ήταν από πάνω, ναι, νομίζω. Ήταν πρώτο δηλαδή ο Αποέλ, ναι, μεσού. Και αυτοκτόνησε. Και αυτοκτόνησε. Η Σαλαμίνα που τελείωσε. Έχασε την Νέα Σαλαμίνα, για ενώ το Αποέλ κέρδισε 4-0 τη δικιά μα την ΑΕΛ. Ωραία, ναι. Πε μα που είναι η Σαλαμίνα, που τερμάτισε. Που τερμάτισε η Σαλαμίνα, για να δούμε, για να δούμε από ποιον έχασε το πρωτάθλημα. Ναι, για να δούμε ότι μέχρι και στην Κύπρο γίνονται αυτά που δεν μπορούν να γίνουν ποτέ στην Ελλάδα. Για πε μα. Νέα Σαλαμί και βγήκε έκτη. Έκτη. Τίποτα. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση, πες μου λίγο κάτι, Φίλτατε. Υπήρχε περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Να παίξει ο έκτος με τον πρώτο στην Ελλάδα. Τώρα θα μου πεις ο πρώτος αυτή τη στιγμή δεν ήταν μια παραδοσία. Η Νέα Σαλαμίνα με, αυτή την, με αυτό που έκανε. Βγήκε Ευρώπη. Απέφυγε το relegation round. Ναι, τα play-off υποβασμού. Τα play-out. Τα play-out, μπράβο. Ναι. Έχει το ίδιο σύστημα, θα ακολουθήσουμε δηλαδή φέτος εμείς. Κάπως έτσι είναι. Ναι, γιατί ναι, βλέπω, ναι, και πράσινα και πορτοκαλί. Αυτή τη νίκη που έκανε δηλαδή. Τέλος πάντων. Τώρα θα μου πεις, η ΑΕΛ Μεσού δεν είναι παραδοσιακά μεγάλη δύναμη στο κυπριακό πρωτάθλημα. Αλλά λέω, μπορεί, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, ο έκτος να παίξει στην Ελλάδα. Τελευταία αγωνιστική με αυτό που είναι πρώτο και αν το κόψει το πρωτάθλημα. Έλατε. Δεν θυμάμαι. Μόνο τον Παναθηναϊκό θυμάμαι από τον Όφη που εκείνο ήταν για Ευρώπη ο Παναθηναϊκός, δεν ήταν για πρωτάθλημα. Φοβερό, φοβερό. Δεν νομίζω να έχει γίνει ποτέ εδώ πέρα. Να έχει χάσει τελευταία αγωνιστική πρωτάθλημα κάποιο. Έχει γίνει, παιδιά. Αυτό είναι ωραία ερώτηση. Τουλάχιστον εγώ όσο είμαι. Τώρα γίνομαι, θα γίνω 51. Δεν θυμάμαι τέτοια περίπτωση. Δηλαδή 40-45 χρόνια. Θέλω δεν υπάρχει εγώ τέτοια περίπτωση. Τελευταία αγωνιστική να έχει χαθεί πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Κι όμως. Κι όμως. Κι όμως. Στην Ελλάδα? Όχι, όχι, λέω και όμως έγινε. Αυτό, Σαλαμίνα λες, Νέα Σαλαμίνα. Νέα Σαλαμίνα και να θέλω να δω λίγο πώς πήγε το σκορ, δηλαδή έπαιζε εκτός έδρας ο Απόλλωνας και την έφαγε. Αυτοκτονισάρεν. Ένα-0-1-1 και στο 93 δεν. Ναι, βγήκαν όλοι μπροστά για το 1-2 να πάρουν το τέτοιο καημένοι. Και ποιος το βάλε, τι λέει και ο Οικονομόπουλος, όχι, τι λέει. Χρυσοστόμου. Χρυσοστόμου, με το ο Golden Mouth, λοιπόν. Λοιπόν, και βλέπω εδώ πέρα αυτόν τον προφανώς κάποιος από κάποιο σύνδεσμο του Απόλλων Λεμεσού. Και είναι με τον Παντελίδη. Αυτός ποιος είναι, και αυτός Απόλλων είναι. Δύο. Τι λέει, ρε φίλε. Δύο. Τους βλέπεις τη φωτογραφία. Ναι, ναι. Α, ναι. Και, λέει, και δεν μας είπες τι κάνουν όμως εκεί πέρα. Φίλοι του Απόλλων Λεμεσού βρέθηκαν σήμερα τρίτη στο ξενοδοχείο της ομάδας. Πριν την προπόνηση και ευχήθηκαν καλή επιτυχία σε παίκτες και προπονητή. Τόνισα μάλιστα από τις ελληνικές ομάδες που στηρίζουν σταθερά τον Άρη. Εντάξει, αυτή συγκεκριμένη θα είναι και Άρης, δεν είναι κακό. Όπως και στην ΑΕΛ Μεσού υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι. Εγώ ξέρω ότι οι αελίτες είναι αριανοί, ναι, τώρα και γίνανε και οι απολυνιστές. Αυτοί τώρα λογικά, ρε φίλε. Δεν γουστάρουν. Άρη γράφει, ναι, από ελληνικές ομάδες. Εντάξει, δεν γουστάρουν τώρα την ΑΕΛ Μεσού, λογικό δεν είναι. Δεν κουσάρουν, δεν θέλουν να αποκλειστεί. Και πήγαν τότε κάπως έτσι. Τι είναι αυτός, ναι. Περίμενε, κάτσε. Γιατί ναι, αυτό περίμενα ένα τέτοιο μήνυμα από κάποιον φίλο κατευθείαν. Μου στέλνει ο Γιάννης. Ζάχο, ο Απόλλων είναι δεξιά ομάδα και η ΑΕΛ αριστερή. Τα πράγματα είναι απλά. Η άλλη ομάδα είναι ο Άρης Λεμεσού, αλλά είναι η πιο πολύ στη Β. Καμιά σχέση με το σήμα του με τον Άρη μας. Και αυτοί φοράνε πράσινα. Η άλλη ομάδα είναι ο Άρης Λεμεσού. Α, ναι, η τρίτη που είπες. Η τρίτη, ναι. Και είναι στη Β' Εθνική, μου λέει εδώ, να είναι καλά ο φίλος ο Γιάννης. Ο Άρης Λεμεσού. Καλά, αυτά, ναι, με τις ομάδες στην Κύπρο, ότι οι μισές είναι δεξιά. Τα μπερδεύω. Και ο Αποέλ, ποια είναι η άλλη. Και ο Αποέλ, νομίζω, δεξιά. Ποια είναι η άλλη μεγάλη ομάδα στην Κύπρο, ο Αποέλ και εγώ. Η Ομόνια. Η Ομόνια. Η οποία είναι η αριστερή. Η Ομόνια είναι η αριστερή. Και οι Αποέλητες είναι η δεξιά. Ναι. Πού είναι ο Ματζούρης να το χρειαστούμε. Ο Αποέλ ψυχή αποκλείσει. Μην γίνουμε και εμείς ανέκδοτο τώρα, μας αποκλείσουν. Πρόσεχε, έτσι. Βέβαια, η δυναμικότητα τότε των κυπριακών ομάδων καμία σχέση με τη σημερινή. Άσχετα αν η ΑΕΛ Μεσού δείχνει αδύναμη. Τουλάχιστον τα πρώτα 90 λεπτά που είδαμε πρόκειται για μια πολύ αδύναμη ομάδα. Τώρα, βέβαια, σίγουρα δεν μπορεί να είναι και χειρότερη στην έδρα της. Σίγουρα θα είναι καλύτερη. Το πόσο καλύτερη θα το δούμε την Πέμπτη. Εδώ να πούμε ότι αύριο 7.30 ώρα είναι, Βασίλη, 7.30 ώρα είναι οι συνεντεύξεις τύπου. Ναι, 7.30 ώρα είναι. Διότι άκουσα και τον κύριο Ματζίου και που είπε η εκπομπή θα είναι από τις 6.30 μέχρι τις 7.30. 7.30 ώρα νομίζω είναι η συνέντευξη τύπου του Σάβα Παντελίδη. Φυσικά θα την ακούσουμε εδώ από το Λίμπερο 107,4. Την Πέμπτη, 8 η ώρα που είναι το παιχνίδι, θα είμαι εδώ στο στούντιο. Μέχρι στιγμής μαΐτος, έτσι. Δύο νίκες και μία ισοπαλία έχω. Και είμαι σίγουρος θα τις κάνω τρεις τις νίκες την Πέμπτη. Για την ώρα του παιχνιδιού θα είμαι εδώ στο στούντιο, επαναλαμβάνω, και ξεκινήσαμε, είπαμε, με αυτό το θεματάκι από το All About Aris, την επίσκεψη των φίλων του Απόλλων Λεμεσού στο ξενοδοχείο του Άρη. Εντάξει,
γίνονται αυτά τα πράγματα. Και συγκεκριμένα δεν είναι καθόλου απίθανο αν και να υποστηρίζουν από Ελλάδα, από τις ελληνικές ομάδες, να υποστηρίζουν και τον. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε τα θεματάκια μας, αυτά που θέλουμε να σχολιάσουμε. Βέβαια, το τηλεφωνικό κέντρο θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής ανοιχτό, το 2310 287 και 3 οκτάρια. Επαναλαμβάνω, 2310 287 και 3 οκτάρια, όπως και το 6945 287 και 3 οκτάρια. Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία και με τον Νίκο Παπαδόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ από Κύπρο. Και φυσικά και αυτά τα θεματάκια, 2-3 πραγματάκια που θέλουμε να πούμε εδώ, να τα σχολιάσουμε και εδώ με τον φίλο μου τον Αντώνη, αλλά φυσικά περισσότερο και μαζί σας. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Συγγνώμη, ρε. Αυτό το κομμάτι το συγκρίνεις με το Smack My Beach Up, αυτό. Είναι εξίσου ωραίο και το Smack My Beach Up. Ναι. Μας αρέσει και έχει και άλλα πολλά. Ναι, μας αρέσει σαν τίτλος τραγουδίου κιόλα το Smack My Beach Up. Κατάλαβες. Είμαστε του. Να μας. Ναι, δεν το ξέρω το κομμάτι. Δεν θέλω να λέω ψέματα έτσι στο μικρόφωνο. Δεν το ξέρω, δεν το ήξερα αυτό το κομμάτι. Παρότι είναι Prodigy και μου λες ότι είναι επιτυχία, μήπως είναι από τα τελευταία τους αυτά. Παλιό είναι από τα πρώτα τους και δεν το ξέρω. Παλιό. Πιο παλιό. Πιο παλιό από το σπίτι. Γι' αυτό δεν το ξέρω. Εντάξει, προφανώς. Ή πολύ παλιό θα είναι. Ναι. Έχω τη δικαιολογία από κάτω από το σώμα από την κατάσταση. Κομμάτια από Prodigy Experience θα ξέρεις. Ναι, ρε φίλε, τι θες να παίξω αυτό εδώ πέρα. Συγγνώμη, να υποθέσω ότι ήσουν και στο Αλεξάνδριο Μέλλα. Ήσουν. Από αυτούς που χοροπηδούσαν σαν κατσίκια. Βέβαια, ήσουν και πιτσίρικά σα. Το πει και τώρα πιτσίρικά σα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα έτσι, θεματάκια. Όσον αφορά το αγωνιστικό, περιμένουμε, είπαμε, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Δεν με έστειλε ακόμη. Προφανώς καμάκι θα κάνει, να ξέρει. Τι καμάκι, εδώ βγαίνει φωτογραφίε με τον Σούντγκρεν. Εντάξει, ναι. Έχει ύψος ο Νικόλας, έτσι. Γιατί ποιο είπε ότι είναι. Ωραίος ο Νικόλας. Γιατί συγγνώμη, ποιο είπε ότι είναι κοντό ο Νίκο. Αυτή τη φανέλα που φοράει ο Ντάνιελ, δεν μπορεί να την πείσουμε. Αυτή τη φανέλα, γιατί. Στείλτονα. Στείλτονα, δεν έχει να στείλει μία. Καλά, δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερη αυτή. Τι είναι. Όχι, μια χαρά. Προπόνηση δεν είναι αυτή. Αυτό θέλουμε, προπόνηση. Προπόνηση. Βγαίνουμε στο γυμναστήριο να φοράμε τη φανέλα του Θεού. Είσαι και είσαι τη προπόνηση. Συγγνώμη, το βλέπω το Σούγκρεν όσο πάει ρε φίλε και αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά. Το βλέπω σε κανένα χρόνο το Σούγκρεν Έλληνα. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι, ότι είναι Σουηδός. Δεν ξέρω, αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του, ξύρισε το μουσί, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε λίγο, θα πιστεύω θα τον έχουμε σε λίγο τον Νίκο τώρα, πριν τις 9, μετά τις 9 θα τον έχουμε κάποια στιγμή τον Νικόλα. Αυτό εκεί, βάλ το λίγο φίλε το τέτοιο, γιατί αυτό με τον Νότι που είναι... Ναι, και εγώ σήμερα το άκουσα από τον Χρύσανθο. Ωραία, πάτησε το λίγο γιατί εγώ δεν το. Μπορώ να σου κάνω μια σούμα, το άκουσα το περιστατικό. Ναι. Είναι όλη φάση, άκουσα δηλαδή. Ένα λεπτό. Καταρχήν το μάτς ήταν την Πέμπτη, έτσι. Ναι. Αυτό θα δώσουμε σε λίγο να καταλάβει και ο κόσμος, νομίζω λίγο πολύ. Και όσοι έχετε διαδίκτυο, το έχετε μάθει αυτό το θέμα. Εγώ δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Αυτό θέλω να πω. Εγώ αυτό πρώτα θέλω σήμερα να σχολιάσουμε. Σήμερα βγήκε. Το μάτς έγινε Πέμπτη. Ναι. Σήμερα έχουμε Τρίτη. Ναι. Έτσι. Ναι. Δηλαδή. Από την Πέμπτη μέχρι την Τρίτη σήμερα έγινε γνωστό. Λόγω οικογένειας είπε ο Χρύσανθος ότι δεν ήθελα να μου προς τα έξω και για διάφορους άλλους λόγους. Ναι. Δεν το βγάλανε προς τα έξω. Το παιδί είναι στην εντατική ακόμα. Ναι. Μιλάμε για ένα περιστατικό που το, ένας 19χρονος Αριανός δέχθηκε επίθεση από γνωστούς αγνώστους στην περιοχή. Από ό,τι είπε, στέλναν μηνύματα στο Χρύσανθο στην Ιασονίδου. Ιασονίδου, δεν είμαι καλός. Και πήγαιναν για. Α, Ιασονίδου Καμάρα, δεν είναι ναι, Καμάρα. Ναι, στο... Ανέβαινε και προς τα πάνω που είναι η καφετέρια. Βασικά οι άγνωστοι πήγαιναν για ληστεία γιατί τους ζητούσαν κινητό και λεφτά κτλ. Το παιδί δεν τα έδωσε, αντέδρασε και τον χτυπήσαμε έναν σιδερολοστό στο κεφάλι. Ωραία. Αυτό άκουσα. Ωραία. Εδώ για να μην κάνουμε συνέχεια η έκφραση μου είναι η ίδια, αλλά δυστυχώς για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Εδώ πρόκειται για ληστεία ή είναι οπαδική επίθεση. Υπάρχει. Όχι, δεν ξέρω την προανάκριση της αστυνομίας, δεν ξέρω. Γιατί άμα είναι ληστεία δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Σου λέω για αυτά που άκουσα. Τώρα ήταν οπαδικό ντου σε συνδυασμό με ληστεία ή σκέτο ληστεία χωρίς οπαδικό μέσα, δεν τα ξέρουμε αυτά. Ναι, αυτά ήταν και άλλοι όμως, ήταν άλλοι δύο φίλοι από ό,τι διάβασα μαζί του. Είναι και άλλοι δύο, ήταν. Διακομίστηκαν με πιο ελαφρά πράγματα. Οι άλλοι δύο προφανώς ξέρουν αν ήταν το ένα ή το άλλο, έτσι. Λογικά θα τα έχουν πει στην αστυνομία. Ναι, ναι. Πάντως το 19χρονο παλικάρι υποβλήθηκε σε επέμβαση και είναι ακόμα μέχρι και τώρα στην εντατική. Είναι στην εντατική. Και έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕ ότι. Ναι, είναι στην πρόκριση εντατική. Και για το παιδί αυτό. Ναι. Καλά, ας γίνει καλά το παιδί και η πρόκριση είναι το τελευταίο. Ναι. Λέω εγώ. Ναι, ναι. Λέω εγώ. Δηλαδή, ας αποκλειστεί που λέει ο λόγος και ας γίνει καλά το παιδί. Γιατί η ανθρώπινη ζωή νομίζω είναι πάνω απ' όλα, έτσι. Αλλά δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη. Άντε, ό,τι και να ήταν, και ένα από τα δύο.
Και το βαράζ, ρε φίλε, στο κεφάλι. Δηλαδή, εντάξει, ας πω ότι ήταν. Απόπειρα δολοφονία, κανονικά. Είναι, όπως είπε ο Χρήστανδος, δηλαδή. Απόπειρα δολοφονία. Όχι, δεν χρειάζεται να το πει. Είναι απόπειρα δολοφονία. Όταν με λωστό το χτυπά στο κεφάλι, δεν το χτυπά για να τον κάνει να πάθει αμνησία, για να το σκοτώσει. Χτυπά, έτσι. Δηλαδή, ό,τι και από τα δύο να ήταν. Ή ληστεία ή οπαδική επίθεση, ας πούμε. Δηλαδή, το βαράζ στο κεφάλι. Εντάξει, ρε φίλε. Εκείνη η περιοχή είναι γνωστή, αλλά. Σε τέτοια περιστατικά, όταν υπάρχουν τόσο μεγάλα μάτια στην πόλη, θα πρέπει να υπάρχει πιο μεγάλη αστυνόμευση σε εκείνες τις περιοχές. Ναι. Άσχετα που θέλουν από μόνος τους αυτές τις περιοχές αστυνόμευση, σε τέτοια μεγάλα παιχνίδια θέλουν παραπάνω. Δηλαδή, Ραντώνη, συγγνώμη, σε λίγο καιρό, τι σε λίγο καιρό. Δηλαδή, θα φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε, είτε ο ένας ή ο άλλος. Θα φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε την μέρα του παιχνιδιού, δηλαδή. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δυστυχώς αυτό δεν αναφέρομαι μόνο στα οπαδικά. Δυστυχώς, ναι. Αυτή τη στιγμή είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, γι' αυτό σου έκανα την ερώτηση που προφανώς οι άλλοι δύο φίλοι του Νότι ξέρουν. Ναι. Αν ήταν ληστεία, θα μου πεις διαφορά έχει ρε Ζάχο. Έχει διαφορά όσον αφορά το κίνητρο, έτσι. Άμα ήταν ληστεία και μάλιστα από. Δεν θέλω να το διαχωρίσω. Μπορεί να ήταν και Έλληνες ή αλλοδαποί. Λοιπόν, έχει μία διαφορά από το να ήταν μία οπαδική επίθεση, εντάξει. Άμα ήταν και όλες οπαδική επίθεση, είναι δύο φορές χειρότερα για μένα. Συνήθως οι ληστείες γίνονται σε ένα άτομο. Άντε σε δύο. Τώρα 7-8 άτομα σε τρία. Ναι. Δεν θεωρείται ληστεία. Δεν κολλάει. Γι' αυτό λέω ότι την αλήθεια την ξέρουν τα άλλα δύο παιδιά. Ελπίζουμε. Αυτά τα 7 με 8 με 2 ή με 3 ναι, τα έχουμε συνηθίσει. Είναι οπαδικά αυτά. Εντάξει, να μην κρυβόμαστε. Αλλά επαναλαμβάνω την αλήθεια την ξέρουν οι φίλοι, δύο φίλοι του. Προφανώς και αυτοί συνομήλικοι, η πιτσιρικαρία που έπεσαν θύματα. Αυτή τη επίθεση, αυτοί ξέρουν την αλήθεια. Τι να πω εγώ τώρα, τι να πούμε. Περαστικά στο παιδί να βγει γρήγορα από την εντατική, κουράγιο στους γονείς του να είναι δίπλα του και όπως είπε και η ΠΑΕ, δίνουν μάχη όχι μόνο για την πρόκριση που θα την αφιερώσουν στο παιδί, αλλά και για να συλληφθούν οι δράσεις, έτσι. Ναι, αυτό εντάξει, εκείνη η περιοχή ήταν και τράπεζες και τέτοια δίπλα, νομίζω όλα, ναι, όλα, πλέον, γίνεται, όλα, όλα, όλα πλέον με τις κάμερες, γιατί ζούμε και σε μια εποχή όπου η κάμερα είναι. Δεν ξέρω αν οι συλλήψεις που αναφέρθηκε ο Χρήσανθος. Αναφέρθηκε σε κάποιες συλλήψεις, αλλά το πέρασε πολύ γρήγορα εκείνη την ώρα, δεν ακούγε καλά αν ήταν για αυτό το περιστατικό. Αλλά αναφέρθηκε κάτι στις συλλήψεις. Εγώ παίζετε σε αυτά τα πράγματα πάντως δεν είμαι, να σου πω την αλήθεια, αισιόδοξος ότι γίνονται, μπορεί να γίνει κάτι ή να πιαστούν ή. Κοίταξε, εκτός αν υπάρχει δράσεις, κάμερα που τους δείχνει. Δράσεις του παιδιού του οπαδού του ΠΑΟΚ. Ναι, που έπεσε πάνω, που βρέθηκαν. Αθώθηκαν αυτοί όλοι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βρέθηκαν. Πώς άλλο, αν υπάρχει κάμερα που τους δείχνει, ρε, πώς αθώνονται. Συγγνώμη, τώρα πάμε. Άμα είναι να πάμε. Εννοείς ότι βρέθηκαν λάθος άτομα. Αν θυμάμαι καλά, γιατί εδώ πέρα ήμασταν και με τον Τάσο, νομίζω ότι όλοι αυτοί που κατηγορήθηκαν και κάτι, νομίζω αθώθηκαν όλοι. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Δεν θέλω κάποιος και κάποιος φίλος του ΠΑΟΚ, αν μπορεί να μας διαφωτίσει. Νομίζω ότι έχουν αθωωθεί όλοι. Άρα, πού πάμε δηλαδή. Το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Λοιπόν, τέλος πάντων, η ουσία είναι να γίνει καλά, όπως είπες και εσύ το παιδί. Όλα τα άλλα, προκρίσεις και τέτοια είναι. Τώρα, η οικογένειά του, ρε φίλε, τι να πεις και τι να τους πεις τώρα αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε στα πιο πεζά, πάμε στο παιχνίδι. Και φυσικά ό,τι νέο έχουμε οτιδήποτε θα το μεταφέρουμε, έτσι. Αυτό είναι το γήπεδο, λέει. Το All About Aris Larnaca. Καταρχήν, είπαμε αύριο είναι η συνέντευξη τύπου, έτσι. Νομίζω 7.30 ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Σάβα Παντελίδη. Θα έχουμε από εκεί νέα. Λοιπόν. Η ποινή κάθριξης λέει 9 ετών, 8 μηνών και 20 ημερών στους 2 εκ των 5 κατηγορουμένων. Ναι. Για την επίθεση σε βάρος φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Νομίζω αυτό, από την οποία επήλθε ο θανάσιμος τραυματισμός του Νάσου. Ναι. Αυτό τι ημερομηνία έχει, δεν στην ημερομηνία όμως. Παίζει ρόλο η ημερομηνία. 25 Ιουνίου. 25 Ιουνίου τώρα. Ένα μήνα δεν έχει δηλαδή. Άντε ρε. Πώς θυμάμαι εγώ, τέλος πάντων. Καλά, δεν είμαι. Σου λέω εδώ πέρα σε ένα διάλειμμα το συζητούσαμε κάτι. Μπορεί να έχει κάποια έφηση, δεν ξέρω. Ναι, καλά, εντάξει. Τι να το πω, ό,τι και να γίνει, πίσω το παλικάρι δεν έρχεται, έτσι. Λοιπόν, σίγουρα πρέπει να τιμωρηθούν οι πέτοι, αλλά ό,τι και να κάνεις, ένοχοι 6, αθώοι 16. Αυτό είναι το 2010. Αυτό είναι το 10. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, μας δείχνει το γήπεδο, ένα γήπεδο πραγματικά, εγώ το είπα και χθες,
Μοιάζει ακριβώς σαν τις Ευκαρπίες, μόνο που τις Ευκαρπίες στο γήπεδο. Λόγω χρωμάτων μου θυμίζει λίγο Τρίπολη, έτσι. Μου θυμίζει λίγο Τρίπολη. Της Τρίπολης νομίζω πρέπει να είναι. Τρίπολη καταρχήν έχει και ένα. Το πέταλο καταρχήν έχει και από πάνω. Η Ξάνθη, ναι. Κάπως έτσι. Ξάνθη πιο πολύ. Χωρίς καλά τα, το είπες. Χωρίς τα κάγκελα. Στην Ξάνθη βέβαια δεν υπάρχουν. Το ένα πέταλο δεν υπάρχει, έτσι. Ναι, ναι. Είναι ένα μικρό γήπεδο, προκάταστο πούμε κατά κάποιο τρόπο, έτσι. 7.500, το λέω καλά. 8 λένε. 8. Ναι, ναι. 8 ότι έκοψε η UEFA. Αυτό τι είναι και πίνακες, έχουν και πίνακα. Μπράβο. Ναι, μεγαλεία. Βέβαια έτσι που το είδα, μια αεροφωτογραφία ξέρω εγώ, έξω από πολύ είναι, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Εγώ βλέπω το χορτάρι που είναι χαλί. Το χορτάρι όντως είναι. Μου θυμίζει πολύ Τρίπολη λόγω χρωμάτων. Ναι, έχουν. Νομίζω ότι. Ναι. Πράσινο είναι αυτό ή μπλε αρέσει αυτή. Τώρα, αυτό είναι τη ΑΕΚ. Αν σε αυτό το πέταλο που βλέπει τώρα που ναι. θα μπουν οι οπαδοί του Άρη, βάλει τα κάγκελα. Είναι ίδιο τη Ξάνθη. Ναι, σε αυτό θα μπουν. Είναι ίδιο. Ναι. Αυτό χωράει δηλαδή 1500 άτομα αυτό. Δεν το βλέπω για 1500 άρι αυτό. Και λογικά μπορεί να είναι και περισσότεροι φιλάθλοι του Άρη. Δεν τους βλέπω να χωράνε εκεί πέρα. Και δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αυτή. Βέβαια υπάρχει, είπαμε και το θέμα της κάρτας φιλάθλου. Και οι οργανωμένοι, δεν ξέρω και πόσο μεγάλη μάζα οργανωμένων έχει η ΑΕΛ Μεσού, για να μην λέω έτσι και ό,τι να είναι. Δηλαδή αν θα είχαμε τίποτα. Έτσι, αντεγκλήσεις, γιατί όπως και να έχει, κάποιος θα πεταχτεί από τη μία, κάποιος θα πεταχτεί από την άλλη. Έτσι δεν είναι. Και ανάλογα και με το, και την εξέλιξη του, του αγώνα, του αποτελέσματος, δεν θέλει και πολύ να ανάψει έτσι και η σπίθα. Λοιπόν, να το δούμε το παιχνίδι. Το γήπεδο πάντως, όντως, εμάς μας ενδιαφέρει ο αγωνιστικός χώρος, φαίνεται χαλή. Τουλάχιστον από τις φωτογραφίες εδώ στο All About Aris, φαίνεται χαλή το γήπεδο. Και αυτό νομίζω εμάς ευνοεί περισσότερο, ή κάνω λάθος. Νομίζω, ναι. Εμάς ευνοεί. Τώρα όσον αφορά την ομάδα, έχουμε, γι' αυτό λέμε, θέλουμε, μπορούμε να δοκιμάσουμε πού είναι αυτός ρε φίλε, να τον βγάλουμε. Όσον αφορά την εντεκάδα ρε φίλε, γιατί προφανώς είδε... Να στα πω εγώ, δεν είναι δεν χρειάζεται να μας τα πεις εσύ. Εσύ το άκουσες, τι θα πεις, τα ναι, το άκουσα, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Ωραία, προχώρα και άμα είναι, θα το βγάλουμε για παράδειγμα. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα για το αν και κατά πόσο θα... αγωνιστεί βασικός. Ο Λάρσον. Αυτό είναι το μεγάλο. Να πούμε κάτι. Η θέση του Λάρσον είναι κλειδί από ποια άποψη. Είναι κλειδί. Γιατί μπορεί, αν ο Λάρσον παίξει και είναι δεκαδάτος, να γίνουν ντόμινο 2-3 ακόμη αλλαγές, έτσι. Για πες, τι είπε δηλαδή, ο... Δηλαδή, αν παίξει ο Λάρσον που είναι καθαρό αριστερό εξτρέμ, έχει τη δυνατότητα να βάλει τον Ντεγκινή δεκάρι και τον Φετβατζίτη δεξιά. Ναι. Η μία εκδοχή είναι αυτή. Μπορεί να βάλει τον, όπως διάβασα, δεν θυμάμαι πού, να βγάλει έξω τον Ιντέγε. Αυτό, να περάσει αυτό, κορυφή. Αυτό το είπε και ο Χρύσανθος σαν δεύτερη επιλογή, αλλά νομίζω είναι πολύ τραβηγμένο να αφήσει τον Ιντέγε εκτός. Καθόλου τραβηγμένο δεν το βλέπω εγώ. Άξι. Έτσι λειτουργήσε πέρσι η ομάδα, καθόλου τραβηγμένο δεν το βλέπω. Ωραία, να βάλεις δηλαδή τον Ιντέγε. Εγώ που τον πιστεύω τον Ιντέγε. Να βάλεις δηλαδή τον Τιγκινί φορ και ναι. Να πίσω του πιόνα. Από πίσω ή Μαρτίνες ή Τόνσο. Δηλαδή ο Μαρτίνες ή ο Τόνσο θα προσφέρει παραπάνω από τον Ιντέγε. Και τι μπορεί να το βάλει τον Ιντέγε, να το βάλει μπροστά πίσω. Και από πίσω του, σαν δεύτερο φορ, η ψευτοενιάρη τον Ιντέγε. Όχι, σου λέω ότι μπορεί, λέμε ότι δεν είναι έτοιμο 100%, όχι όσον αφορά. Ο Λάρσον, για ποιο μιλάς όχι, τώρα. Όχι, για τον Ιντέγε. Ωραία, δεν είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο. Όχι, όχι. Δεν μιλάω για. Πόσο λέει, δεν μιλάω για. Για φυσική κατάσταση, ότι δεν είναι έτοιμος ακόμη γενικά όσον αφορά πούμε, στο να έχει θέμα. Αν δεν το βάλεις να παίξει, δεν θα γίνει ποτέ. Εντάξει, όμως, και αυτό σωστό. Αυτό, βέβαια στο κεφάλι του Παντελή δεν είμαστε. Εγώ το βλέπω έτσι. Μπορεί να προσφέρει, λέμε, να σου πει ρε φίλε, να το βάλω στο κάτω-κάτω, να το βάλω στο πρώτο μήχρονο, το πολύ αισιοδοξο σενάριο, να βάλω ένα-δύο γκολ, ας πούμε, λέμε, έτσι. Και μετά μπορώ να κάνω και ό,τι αλλαγή θέλω. Πιστεύω, εγώ βλέπω ποιοι θα μπουν στη θέση του αν μείνει αυτό στον πάγκο. Και βλέπω έναν Τόνσο, όπως είπες εσύ, και ένα Μαρτίνες. Ναι. Δεν πιστεύω ότι αυτοί οι δύο έχουν να προσφέρουν παραπάνω από ότι ο Ιντέγε, γιατί ο Ιντέγε θα προσφέρει και συστημένες. Ναι, και αυτό σωστό είναι. Εντάξει. Και κάποια στιγμή. Θα πάει δύο άτομα πάνω του. Και κάποια στιγμή. Εάν έχει από πίσω τον Τιγκίνη, ο οποίο ήταν μέσα στην ψευτοενιά. Ήταν και μέσα στι φάσει ο Ιντέγε, άσχετα αν έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Είναι να είναι καλά ο Λάρσον, να είναι καλά όμω. Όχι ψευτοκαλά, να είναι καλά. Αλλιώ δεν θα προσφέρει. Συνεχίζει να μα πληροφορεί ο Γιάννη, ο οποίο είναι στην Κύπρο, έτσι. Η ΑΕΛ μπορεί να πάρει το πολύ 10.000 κόσμο στα πολύ καλά τη. Μα δίνει στοιχεία να είναι καλά ο Γιάννη. Στα πολύ καλά τη, δηλαδή 10.000 κόσμο. Δηλαδή μιλάμε για τον. Ξάνθη, μην πει. Ποια Ξάνθη, Ξάνθη δεν μάζεψε ευρωπαϊκό. Τώρα που δεν μας ακούει ο Μαζιούκης, ναι, για τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή μιλάω, γιατί πόσο έχει περισσότερο ο Ηρακλής σε ευρωπαϊκό μάτσο. Θυμάμαι με την Καϊζερσλάουτερν 5-600 εισιτήρια έχει.
Τι? Θα σου πούνε για το προπέρσινο με την ΑΕΚ που είχαν 15.000 κόσμο. Εγώ δεν του είδα πουθενά, βέβαια. Πόσο? 15.000 κόσμο. Ποιο προπέρσινο, ρε φίλε? Τότε που παίζανε με την ΑΕΚ. Εντάξει. Καπεδομάζωμα θα ήταν. Προφανώς. Δεν είναι, λείπει ο Ματζιούκης. Εντάξει. Λοιπόν, είπαμε, γι' αυτό επαναλαμβάνω. Και τι είπε όσον αφορά το Λάσον, για πες μας. Ότι εάν είναι σε καλή κατάσταση, ότι δηλώνει παρόν, ότι είναι υγιέστατος και προφανώς εάν τον βάλει στα αριστερά, επιλέξει να τον βάλει βασική στα αριστερά, το puzzle είναι για το αν θα μείνω η Ντέγκη έξω ή όχι. Αλλά υπάρχει ένα λεπτό, υπάρχει περίπτωση να τον πει ότι είμαι ok ο παίκτης και να μην τον βάλει? Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Οκ, από οκ διαφέρει, έτσι. Οκ, είμαι όσον αφορά τον τραυματισμό μου. Οκ, όμως όσον αφορά τη φυσική μου κατάσταση. Ναι, 100%. Έχασε τη μισή και παραπάνω προετοιμασία. Έχασε τη μισή προετοιμασία. Και αλλά... παραπάνω. Δεν έχει παίξει στα φιλικά, δεν έχει παίξει με τον Ατρόμητο. Έπαιξε λίγο με την ΑΕΛ. Πώς ναι. είναι. Αυτό θα το κρίνει ο Παντελίδης. Φυσικά θα το κρίνει ο Παντελίδης και ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης μπορεί να κάνει και την έκπληξη, έτσι. Μπορεί και κάτι που εμείς δεν βλέπουμε να το βλέπει αυτός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, έτσι. Και κάτι που εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα, αυτός να το δει διαφορετικά. Σκέψου, λέει, η Θεσσαλονίκη 14 ομάδες. Ναι, αλλά σκέψου μια Θεσσαλονίκη να έχει 14 ομάδες. Καλά είναι. Δεν το κατάλαβα αυτό που πάει, φίλε μου Γιάννη, το σχόλιο σου. Προφανώς κάτι που λέγαμε όσον αφορά. Για ο πληθυσμό, επαναλαμβάνω, τόσο είναι η της Κύπρου, αν θυμάμαι καλά, και 600.000. Άρα και 12 ομάδες που είναι, νομίζω, πολλές είναι. Αν λέμε ότι το πρωτάθλημα πάντα παίζει ρόλο ανάλογα με τον πληθυσμό της χώρας, έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορεί, 600.000, άρα 12 ομάδες, και εμείς είμαστε 10-11 εκατομμύρια, πόσο είμαστε, και είναι 16 ομάδες. Ήταν 18. Τι σου γράφει ο Παπαδόπουλος? Ο Παπαδόπουλος μου λέει, θα σου πω πότε θα βγω. Αυτό μου γράφει με ηχητικό. Και από τότε προφανώς είναι πίνει κανένα καμιά βότε λεμονάδα ή ξέρω εγώ, είδε καμιά γκόμενα και μας ξέχασε ο Παπαδόπουλος. Κάνει πολύ υγρασία, μη πολύ ζέστη και κόλλει στο μυαλό. Ναι, όλα, αυτό δεν παίζει ρόλο, αυτό το ξέρει ο ίδιος. Λοιπόν, συνεχίσουμε. Λοιπόν, να μην σε πάω στα στενάχωρα πάλι, έτσι. Α, εδώ είναι ένα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω, μπορεί να πάμε σε άλλο, ναι, σε άλλο όσον αφορά το ποδοσφαιρικό Άρη. Σε άλλο πλαίσιο όσον αφορά να φύγουμε από την ευρωπαϊκή υποχρέωση του Άρη. Βλέπω εδώ πέρα, λέει, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Κυπέλλου στις 23 Μαΐου ο τελικός. Να θυμίσω ότι φέτος οι ομάδες, αυτό είναι ένα για τον Άρη, έτσι. Οι ομάδες οι οποίες παίζουν Ευρώπη θα μπουν από τη φάση των 16. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό, ναι, το, ναι, πράγμα. Ναι, θυμάμαι. Μπαίνουν. Λοιπόν, τι λέει εδώ, το τρίμερο 7 και 8 και 9 Ιανουαρίου θα δώσει την πρώτη του μάχη ο Άρης. Δε όμως εδώ το ωραίο τώρα, επειδή θυμάμαι τον Γιώργο Τζαγόρα που έλεγε για τις αγωνιστικές όταν έγινε το πρόγραμμα, το Άρης ΠΑΟΚ στο Χαριλάου είναι 4 Ιανουαρίου. Ναι. Άρα παίζουμε με τον ΠΑΟΚ και στο καπάκι θα παίξουμε το πρώτο μάτς στο κύπελο. Ενώ ο επαναληπτικός είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη εβδομάδα 14, 15 και 16 Ιανουαρίου. Πρώτη φάση συμμετέχουν οι κυπελαίοι, πέμπτη φάση, έκτη φάση, έβδομη φάση. Σάββατο 23 Μαΐου 2020, τελικός. Δεν λέει όμως πού. Πού? Νομίζω ότι είναι στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ. Ναι. Στο ΆΚΑ είναι σίγουρο. Δηλαδή λέμε τώρα ένα σενάριο, είναι Άρης ΠΑΟΚ, θα πάμε στο ΆΚΑ. Δύσκολα. Ναι, ναι, δύσκολα. Αυτό είναι δύσκολο. Δύσκολα αυτό είναι. Δύσκολα. Δύσκολα. Όχι δύσκολα, μάλλον βγάλει τη λέξη δύσκολα. Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Αν οι μεν πάνε με αεροπλάνα και δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Φυσικά πάνε και με κανό. Δεν γίνεται. Η κλήρωση πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Αυγούστου, στο κοντά. Και ώρα 12 στα γραφεία τη ΕΠΟ. Μία ΕΠΟ, τώρα που το πάμε λίγο έτσι και για την ΕΠΟ, γιατί διάβασα, δεν ξέρω αν έχει άποψη για το θέμα. Αύριο νομίζω είναι κιόλα η συνεδρίαση. Δεν ξέρω πώ θα περνάνε αυτά του νόμου, τα τέτοια, ή όπω βλέπουμε εδώ πέρα για το κύπελο. Θέλω να περάσει, εδώ έπρεπε να είχα βέβαια και τον Τάσο, βέβαια, εντάξει, αδιεύει ο άνθρωπος. Πάει να περάσει η ΕΠΟ, και όταν λέμε ΕΠΟ μιλάμε για Γραμμένο, για τον κύριο Γραμμένο, έτσι. Να μπορεί ένας ιδιοκτήτης ομάδος, εντάξει, να μην το προσωποποιήσουμε τώρα και μας πούνε ότι το λέμε και οι ίδιοι μας, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή να πούμε τον κύριο Καρυπίδη, που είναι και ο πρόεδρος της ομάδος, έτσι. Να μπορεί να έχει πρόεδρος μιας ομάδος. Το ακούσα αυτό, δεν ξέρω, προφανώς δεν το ξέρεις. Να έχει ποσοστό από άλλη ΠΑΕ. Μάλιστα. Δηλαδή ο κύριος Καρυπίδης να αύριο να πάει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στην Ξάνθη. Ελληνική ΠΑΕ, εννοείς, έτσι. Ναι. Μάλιστα.
Το διάβασα καλά και μάλιστα είδα και σχόλιο στο κείμενο του Χρήστα Τσαλτίδη που το επιβεβαίωσε. Μετά την φοβερή και τρομερή επιτυχία στην πρόσληψη προπονητή, ο κύριος δηλαδή, ο κύριος Καρπίδης, για να μην λέμε άλλους πρόεδρους, να το προσωποποιήσουμε, να καταλαβαίνει και ο κόσμος, να αύριο, αν έχει τη δυνατότητα, να πάει στην Ξάνθη, παραδείγματος χάρη, και να πάρει 10% της Ξάνθης. Δεν ξέρω αν, η Ξάνθη ήταν τυχαίο που διάλεξε την Ξάνθη την ομάδα. Γιατί όχι, παίζει, παίζει κανείς άλλος. Θα σου πω άλλη ομάδα. Τον Πανετολικό. Να σου πω άλλη ομάδα. Στον Ατρόμητο. Ναι. Καλά, Ατρόμητο είναι και ο κύριος Σπανός, δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν υπάρχει πλαφόν στο 5%. Νομίζω μέχρι 5% κάπου εκεί πρέπει να είναι. Φοβερή ιδέα πραγματικά από του κυρίου Γραμμένου, γιατί να σου πω κάτι. Και άλλο να του την έφερε αυτή την ιδέα από τη στιγμή που υιοθετείται και πάει για ψήφιση. Γι' αυτό σου είπα, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτά τα πράγματα. Πώς ψηφίζουν, πώς γίνεται. Αποφασίζουμε και ιδέες είναι. Ναι, τελευταία. Φοβερή ιδέα για ισονομία. Ναι. Φοβερή. Θυμάμαι μάλιστα τις προγραμματικές δηλώσεις του ανθρώπου που είπε: αν εμείς είμαστε σαν τους γίνουμε, μας δείτε, ας πούμε, κάπως έτσι ήταν. Γίνουμε σαν τους άλλους προηγούμενους. Δηλαδή να παραιτηθούμε, ρε παιδί μου. Εμείς θα είμαστε ισότιμοι και ισόνομοι προς όλους. Φοβερή ιδέα. Δηλαδή να μπορεί ένας πρόεδρος να έχει, ας πούμε, μετοχές από 4-5 ακόμη ομάδες. Πώς το βλέπεις αυτό, πώς το ακούει, πώς το ακούει. Τίποτα. Ανάξιο σχολιασμού είναι. Αυτός. Όχι ότι περιμέναμε το ποσοστό δηλαδή τώρα σε άλλη ομάδα για να κάνουμε τις κουμπαριές, αλλά εντάξει. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη, τώρα με αυτό, δηλαδή, προσφέρεις ως προς το προϊόν, το ποδοσφαιρικό προϊόν του ελληνικού πρωταθλήματος, ισοτιμία, ισονομία ή αμφισβήτηση περισσότερη από όσο ήδη υπάρχει. Τώρα, τι θα σχολιάσουμε τα πράγματα του κυρίου Γραμμένου. Όχι, ήρθε ένας άνθρωπος που υποτίθεται θα άλλαζε τα πράγματα, ρε φίλε, θα τα άλλαζε τα πράγματα και φέρνει έναν, ας το πούμε, νόμο. Προσψήφιση, δεν ξέρω πώς γίνεται. Τρίτη φορά το λέω. Αύριο λέει θα γίνει η συνεδρίαση. Δεν ξέρω αν πώς περνάει ή δεν περνάει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Σε ψηφοφορία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ και ψηφίσουν. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Πάντως η πρόταση είναι να μπορεί ένας ιδιοκτήτης στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα, ας πούμε, να έχει μετοχές και από άλλες ομάδες. Να μπορεί και από όλες, αν θέλει. Τραγωδία. Φοβερό. Τρομερό, φοβερό, πανέξυπνο. Ισότιμο, ισόνομο. Αυτός ο άνθρωπος πιστεύω πολύ σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν. Νομίζω του χρόνου είναι οι εκλογές. Τέτοιο καιρό θα υπάρχουν εκλογές στην ΕΠΟ. Το θεωρώ πιο πιθανό να πάρει ο Πανετολικός στο πρωτάθλημα από το να ξαναβγεί ο συγκεκριμένος. Ναι, έτσι θεωρώ. Που έφερε την ισοτιμία και την ισονομία. Ποιο θα στηριχτεί. Ναι, καλά, εντάξει. Τα πράγματα αλλάζουν, λέω εγώ. Έτσι λέω ότι αλλάζουν τα πράγματα. Δύσκολα. Γι' αυτό μου θυμίζει τις τελευταίες μέρες του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι μπορούμε και ό,τι κάνουμε, οι δικοί μας άνθρωποι, ό,τι μπορούν να τους βολέψουμε, να φάνε κανένα κοκαλάκι, να γλύψουν καμιά μπριζολίτσα. Κάπως έτσι θα βλέπω τα πράγματα. Εντάξει. Φοβερό. Λοιπόν, αυτά θα επικοινωνήσουμε τώρα στο διάλειμμα με τον Νίκο Παπαδόπουλο, να τον βγάλουμε, να έχουμε τα τελευταία έστω και παραλυπόμενα. Και το τι έγινε στην προπόνηση και γενικά να μας δώσει λίγο παλμό από την Μεγαλόνησο. Και φυσικά. Οι γραμμές θα είναι πάντα ανοιχτές στο 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Βασίλη, πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Βαράτε. Ωραίο, ε. Καλό. Σ' αρέσει. Χόρευες με αυτό, έτσι. Θα πούμε ότι η Βασιλεία άνοιξε το σκορ. Έτσι. Τι έκανε. Βασιλεία Αϊτχόβεν 1-0. Σοβαρά μιλάς. Αϊτχόβεν Βασιλεία 3-2, να υπενθυμίσουμε. Πάει Αϊτχόβεν. Οπότε αυτή τη στιγμή η Αϊτχόβεν είναι εκτός Champions League. Η Βασιλεία. Η Αϊτχόβεν. Ναι, 1-0. Πόσο σε ποιο λεπτό είναι. Ξεκίνησε 9, στο 10ο λεπτό έκανε το 1-0. Τι λέρε, φίλε. Θα μου πεις το πρώτο ημίχρονο μονότερμα του είχαμε στην Αϊτχόβεν, στο φιλικό, να πω την αλήθεια. Έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε, να πούμε ότι οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές στο 23 10 287 και 3 οκτάρια, ενεργό. Από αυτή τη στιγμή τον κύριο Παπαδόπουλο θα τον δώσω στον αέρα, δεν έχει. Να πούμε ότι το ΑΠΟΕΛ πέρασε, έτσι. Το ΑΠΟΕΛ πώς έληξε. 2-0 τη Σουντιέσκα. Έχασε. Κέρδισε. Οπότε πέρασε στην επόμενη φάση. Α, στην έδρα της έπαιζε, έτσι το ΑΠΟΕΛ. Και στο πρώτο δεν είχε κερδίσει, νομίζω. Και στο πρώτο, νομίζω, είχε κάνει την ανατροπή 2-3, νομίζω, ναι. Σοβαρά, ναι. Ωραία, το ΑΠΟΕΛ, εντάξει. Η άλλη τι εθνικότητας είναι, με μικρή. Έτσι. Όχι, 0-1, 0-1 είχε κερδίσει. 0-1. Το ΑΠΟΕΛ, 0-1, ναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Το κύριο Παπαδόπουλο, εγώ το δω στεγνά. Τίποτα. Έκλεισε για το τηλέφωνο, Βασίλη. Είμαι γκόμενα είναι. Να έχει δουλειά ο άνθρωπος, είναι προπόνηση. Βρε, ποια προπόνηση τώρα, ρε φίλε. 9 και 4 προπόνηση τώρα, πλάκα μας κάνει. 8 ήταν η προπόνηση. Σε κάποιο πιτζόμπαρο είναι εκεί πέρα, σε κανένα τέτοιο. Άσε μας, καλά, θα το φτιάξω καλά. Θα το φτιάξω εγώ, Καμίλα, δεν ξεχνάω. Πρόσεξε, αν δεν βγει, θα το φτιάξω καλά. Λοιπόν, να μπούμε λίγο στα χωράφια του μπάσκετ.
Έτσι. Βλέπω, ρε φίλε, δεν γίνεται να μην το σχολιάσω. Συγγνώμη. Έσκασε. Δεν γίνεται. Είδα το μεταξύ το απόγευμα. Λέει το. Το story είναι ότι είναι ο. Κάτσε να δω, θα το πω σωστά. Αντετοκούμπο. Ωραία. Το είπα καλά. Πολύ καλά. Το είπα. Είναι στην Ελλάδα προφανώς. Ναι, το προετοιμαζόμαστε για το. Τι είναι το παγκόσμιο, είναι αυτό. Το παγκόσμιο είναι. Στην Κίνα, νομίζω. Στην Κίνα, Σεπτέμβριο. Ναι. Όταν θα έχω και άδεια, μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, το πράγμα. Και είναι, ήρθε, λέει, η προσωπική. Η γυμνάστρια των Banks. Έτσι. Τη ομάδα. Milwaukee Banks. Τι λες, ρε φίλε, γυμνάστρια. Έτσι. Όταν σου λένε γυμνάστρια, Βασίλη, τι έρχεται στο μυαλό σου από Ελλάδα. Το κορμί το Φιδίσιο. Ναι, σου λες, ας πούμε, η Ελένη Πετρουλάκη, εμείς που είμαστε 50, έτσι. Ελένη Πετρουλάκη μας έρχεται, που την έριξε και 2-3 χαστούκια ο Ίβιτς και έσιαξε και ήρθε μια χαρά και τον ερωτεύτηκε αφού έφαγε τα χαστούκια. Τι γελάς. Έτσι είναι, τι γελάς. Γελάς, έτσι έγινε. Παρακάτω. Τι παρακάτω, την αλήθεια, το ρεπορτάζ μετά. Και λες, ας πούμε, μια Ελένη Πετρουλάκη. Φίλε, και τι. Βλέπω φωτογραφία. Βλέπω, δεν ξέρω τι είναι. Κάτσε να δεις. Ο θερμοσύμφωνας με τα πόδια. Η Σούκι Χόμψον. Θα τον πάρουμε το φίλο. Ρε φίλε, έτσι και σε κάνει. Βλέπω κάνει μασάζ τον Γιάννη. Ελληνομαϊκή, δηλαδή. Ναι, φίλε, εμένα αν με κάνει μασάζ αυτή, πιστεύω τα κόκαλά μου θα τα ψάχνετε. Δηλαδή θα ενώσει τα χέρια της, θα ενωθούν τα κόκαλά μου. Θα κάνω και αύριο ένα μασαζάκι, να ξέρεις. Αχα. Φυσιοθεραπεύτρια έχω. Μάλιστα, φίλοι, ωραία. Θα πάω να κάνω ένα μασαζάκι. Χρειάζεσαι, νομίζω. Το χρειάζομαι, ωραία. Νομίζω. Είμαι με το μηχανάκι, είμαι σε άσχημη κατάσταση. Τέλος πάντων, η Σούζη Χόμψον, μην πέσετε στα χέρια της, φίλε. Μάλιστα. Τι να πω, Τάρας Μπούλμπας. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Νάτος. Τι γίνεται. Έφυγες εσύ, είσαι εδώ ακόμη. Έφυγα, ναι. Έρεσε. Στη Γερμανία. Έρεφε. Πόσο κάθισες, καθόλου δεν κάθισες. 2,5 εβδομάδες. Δεν είχα δει αυτό τον καιρό, ήμουν πιεσμένος. Έπρεπε να έρθω. Εγώ νόμιζα να κάτσεις κανένα μήνα, ρε. Έτσι, ένα μήνα, ρε. Δεν έρεσε. Κάποιος να δουλέψει αυτή τη ζωή. Σωστό κι αυτό. Και αυτό σωστό. Εντάξει, λέω γιατί μας είπες για τα καλά νέα που μας είχες πει. Οπότε θεώρησα ότι ναι. Είχες μια-δύο ώρια περισσότερο να κάτσεις. Τέλος πάντων. Όχι. Έπρεπε να έρθω επιγόντως. Τι να κάνω. Λοιπόν, όταν κλείσεις το τηλέφωνο, θα γκουγκλάρεις Σούκι Χόμψον να δεις που είναι η γυμνάστρια των Bucks που είναι εδώ με τον Γιάννη, τον Αντετοκούμπο. Να την δεις λίγο, σε παρακαλώ. Τη γυμνάστρια. Είναι η γυμνάστρια των Bucks. Όταν λέει γυμνάστρια, τι σου έρχεται, ρε φίλε, στο μυαλό. Λέει μια γυμνάστρια. Α, τι σου έρχεται στο μυαλό. Είναι αυτή. Είναι χειριστής Clark, έτσι, η μεγάλη χοντρή. Τι, Tanks. Tanks. Τι είναι αυτό. Σούκι Χόμψον. Πάνω στο. Πλάκα κάνεις, αυτή είναι. Όχι, εμά. Όχι, αυτή είναι άλλη Χόμψον, αποκλείται. Αυτή είναι, ρε. Αυτή είναι, ρε. Σούκι Χόμψον. Κοίταξε, γιατί φαίνεται ότι εκτιμάει και το φαγητό και άμα κάποιο την πει τίποτα, τον βάζει τη θέση. Έλα, ρε Θοδωρή, πάμε. Έλα, τι είναι, για πες τώρα τα δικά σας, τι λέει, πώς το βλέπεις τον Άρη. Περιμένουμε το μάτς, ρε φίλε, τι να πω. Βασικά το ερωτηματικό είναι, αυτό ήθελα να βγάλουμε και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, για τον Λάρσον, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αν παίξει ο Λάρσον, που όλα δείχνουν ότι θα παίξει, γίνονται 2-3 καραμπόλες και είναι διαφορετική εντεκάδα με τον Λάρσον και χωρίς τον Λάρσον. Έτσι. Είμαι σίγουρα. Και εσύ πες μας. Έχει front lines που δεν σκοράρει, δεν είναι τίποτα άλλο. Και ότι το φοβήθηκε εδώ μέσα, Παντελήδη, στο παιχνίδι, το πήγε στο Χ. Γι' αυτό δεν έχω σε εκτίμηση. Γιατί το φοβήθηκε, ρε φίλε. Για πες, γιατί το φοβήθηκε. Για πες. Εσύ βλέπεις πράγματα που πιθανόν δεν τα βλέπουμε εμείς. Για πες. Εκεί που την πήρε η μυρωδιά μετά το 35-40, ναι. Ότι αυτή εδώ στην αντεπίθεση ήταν και αδουλευτή, αλλά και δεν μπορούσε να βγουν σωστά. Δηλαδή, ο σκοπός δεν ήταν καν να βάλουν γκολ, ήταν να κρατήσουν τα προσκύματα. Και εγώ τους είδα, Ζάχο, αν δηλαδή κάνουν και το δεύτερο παιχνίδι έτσι, θα τους πάρετε με 0-3. Και εγώ έτσι το βλέπω, ρε φίλε. Ένα λεπτό, είμαστε υπεραισιόδοξοι. Εσύ και πάω ξέρεις. Εντάξει, είμαστε τόσο υπεραισιόδοξοι εμείς. Εγώ ξέρω, δεν τα βλέπω αντικειμενικά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω. Τι να πω, και εμείς εγώ έτσι το βλέπω, ρε φίλε. Τι να σου πω, δεν ξέρω αν είναι υπεραισιόδοξοι. Είναι μια ομάδα η οποία δεν είχε καθόλου αυτοματισμούς. Ενώ είχε πλάνο ότι θα περιμένω πίσω και θα φύγω στο χώρο, ας πούμε. Ναι, δεν έκανε ούτε μία φορά. Ναι, ούτε μία φορά. Στον χώρο δεν μπορούσε να φύγει. Δηλαδή έκλεβε την μπάλα και οι παίκτες κοιτούσαν να την ξεφορτωθούν και όχι να την προωθήσουν σωστά μπροστά. Έτσι είναι όπως το λες. Σε πολλές φάσεις δηλαδή έβλεπα ότι με το που έπαιρνε την μπάλα, ας πούμε, στο κέντρο το χαφ
Και αντί για να τρέξει και να έχει στήριγμα δίπλα να βγάλει τη μεγάλη τη διαγώνια, την κλασική που τρέχει ο παίκτη στο χώρο, σταματούσε, γυρνούσε πίσω, έψαχνε παίκτη. Δηλαδή φαινόταν ότι η ομάδα δεν είχε πλάνο. Δεν είχε πλάνο μπροστά. Αυτό έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Πλάνο μπροστά δεν υπήρχε. Όταν το βλέπει αυτό σαν προπονητή και παίζει και το Χαριλάου είχε γίνει καμίνη και έβλεπε την ατμόσφαιρα και σου πάει το παιχνίδι εκεί, εκεί περίμενα να ρισκάρει λίγο παραπάνω. Έστω τον ένα τον μπακ του να τον κατασκηνώσει, είτε τον αριστερό είτε το δεξί, αυτό θα το έκρινε αυτό. Κατάλαβε να δώσει εντολή στο ημίχρονο να πει παιδιά, αυτή έτσι και έτσι είναι τα γράμματα. Γκολ δεν τρώμε. Να ανεβάσει και λίγο την ψυχολογία των παικτών. Πάμε να του πνίξουμε. Θα κατασκηνώσει δηλαδή ένα πεντάλεπτο, οχτάλεπτο ασφυκτικό αν του είχε ο Άρης με τα μπακ να φουλάρουν, να είναι μπροστά, να μην, να μην κάθεται. Δεν χρειάζεται να κρατήσει ο Άρης 4-4 παίκτες πίσω από τη γραμμή. Ναι, αυτό, αυτό είναι ένα που το καταλογίζουν στον Παναγιώτη. Ναι, μπορούσε να ρισκάρει λίγο. Ναι. Βλέπεις όμως ότι μετά το 70 που μπήκε ο Καζαριάν έκανε δοκάρι άλλοι. Έτσι. Ναι, αυτό καλά, είχαν μόνο. Και μια κεφαλιά με τον Ντοσάντο Τζούνιορ. Εντάξει, τώρα... κάτι πριν με το που ξεκινούσε το παιχνίδι, το ημίχρονο, έτσι. Αν φούλαρε ο Άρης, έτσι πως ήταν, γιατί και οι δύο ομάδες τελειώσαν το ημίχρονο, μπήκανε μέσα. Αν φούλαρε ο Άρης ένα 8 λεπτό, 10 λεπτό και τους πίεζε, γιατί θα άφηνε τους δύο center back πίσω, ένας θα δίνει βάθος, ο άλλος θα παίρνει τον πρώτο παίκτη που θα είχε το center forward τους. Έτσι και όσο αυτοί δεν βγαίνουμε παραπάνω παίκτη. Ένα παίκτη είχαν εκεί πέρα. Το κακό σημείο, η κακή περίοδος του Άρη είναι εκεί, η αρχή του δεύτερου μηχρόνου, έτσι νομίζω, έτσι. Εκεί έπρεπε να φουλάρει, για μένα, έτσι Ζάχο, τι έπρεπε να κάνει, τώρα να μου πεις ο καθένας λέει τα δικά του, βέβαια, εγώ τι θα θέλω να δω. Έτσι όπως πίστευα, σε εκείνο το σημείο όπως είδατε το παιχνίδι, ότι αν ο Άρης, και το είπα κιόλας, παιδιά, αν ανέβει ο Άρης τώρα και τους πνίξεις ένα 8-10, θα τους κάνει 2-0. Το φοβήθηκε εκεί το μάτς, το πήγαμε στο κλωτσοσκούφι να το πάρουμε στο 1-0, τελικά μπορεί, εύχομαι να μην αποβεί μοιραίο, έτσι, γιατί δεν πρέπει, καμιά φορά ξέρεις, πηγαίνεις και στραβώνουν τα πάντα μετά. Καλά, μπορεί σίγουρα. Να κάνει και στο πρώτο μάτς στραβώσαν, έτσι. Ναι. Απλά αυτό τώρα η ερώτηση είναι εσύ που έτσι είσαι πιο πολύ και με τα συστήματα και αυτά που εμείς δεν είμαστε τόσο να μην το... Αν αυτοί πιστεύεις ότι θα αλλάξουν τρόπο παιχνίδι, εγώ δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όχι, και από πλευράς ρόστερ. Βασικά οι ομάδες φαίνονται σε κάποιο 8-10 λεπτό που έχουν κατοχή στην μπάλα, φαίνεται το πόσο δουλεμένες είναι, το τι έχουν. Εμένα μου έδειξε μια ομάδα η οποία, τι να σου πω, ο Λεβαδιακός είναι πιο καλός από αυτούς. Δηλαδή ο Άρης μπορεί πολύ εύκολα να τους περάσει. Εγώ πιστεύω ότι την κάνατε τη ζωή σας πιο δύσκολη γιατί το φοβήθηκατε το παιχνίδι εξ αρχής. Ωραία. Δηλαδή το πήγατε στο φοβά το Γιάννη στο θριό και το θριό το Γιάννη. Αλλά ο Άρης είναι καθαρά ένα επίπεδο πάνω από αυτήν την ομάδα. Δηλαδή σε όλες τις θέσεις του. Δεν είδα δηλαδή κάποια διαφορά ή να πω κάποιος ότι με μάγειψε ότι μπόρεσε τον Άρη αυτή η ομάδα να τον τζαλαπατήσει κάτω. Το ακριβώς αντίθετο. Αυτοί πάλι νομίζω με χώρο θα σε παίξουν και θα το πάνε το παιχνίδι όσο μπορεί. Μπορούν να το πάνε και στα πέναλτι. Στα πέναλτι. Δηλαδή αυτό μου δείξαν. Δεν μου δείξαν και η ομάδα οποία και, και εγώ θεωρώ, Θοδωρή, ότι εκεί θα το πάνε. Φυσικά τους βγήκε το γκολ, τους βγήκε ας πούμε. Θεωρώ ότι η στόχευση θα είναι εκεί να το πάνε το παιχνίδι να μην φάνε γκολ. Να του πάνε παράταση ή πέναλτι, ξέρω εγώ. Αν σκοράρουν, μπορούσαν να σκοράρουν, ας πούμε, όπως με τις φάσεις που κάνω στο Χαριλάου, τη μία φάση, το βάλαν το κολλητό. Από την άλλη, αν το πλησιάσει και έξω το παιχνίδι στο Άρη, ο Άρης, δηλαδή, αν είχες προπονητή, που εγώ ξέρω δεν τον πάω το δικό σου, θα έπρεπε να τους πει, έλα εδώ μέχρι το κέντρο, να άφηνε λίγο στο κέντρο, λίγο χώρο στα χάφτους, έλα παίξε με Αρσέν Βενγκέρ εσύ, βγες λίγο μπροστά και να τους βγεις μετά γιατί έχεις γρήγορα άκρα, έχεις γρήγορη αντίθεση. Και ο Ιντέγε που τον είδα, λέγανε όλοι να είναι έτοιμος, είναι τέτοιος, αλλά έτρεξε πολύ, μάρκαρε πολύ. Δηλαδή το παιδί δεν είναι ότι δεν έδειξε στοιχεία. Πάλεψε πάρα πολύ μπροστά. Έδωσε μάχες, έκανε πράγματα. Ναι. Αν πρέσαρε και σωστά δηλαδή, μπορεί και με μια κάστη, αλλά ποιος θα την έβγαζε την κάστη. Να βγαίνει και διαφορετικά. Δυστυχώς εκεί ο Τόνσο απογοήτευσε. Τόνσο, φίλε, είναι. Τι να σε πω, βάλτε και στείλ το να. Απογοητεύει. Εγώ που είμαι υπέρ του δηλαδή και τον πιστεύω και τον περιμένω, αλλά να δούμε. Θα σου πω, αντί για τον Τόνσο, να βάλει πίσω καλύτερα τον Τικινί στη θέση του Τόνσο. Αυτό θα κάνει. Σαν δεκάριο σαν ελεύθερος παίκτης είναι πιο καλός. Νομίζω, γι' αυτό σου είπα για τον Λάρσον, νομίζω ότι αναγκαστικά θα παίξει ο Λάρσον. Ναι, θα παίξει ο Λάρσον αριστερά, άρα πίσω από τον Τικινί, το πιο σωστό είναι θα παίξει πίσω από τον Τικινί, λέω, πίσω από τον Ιντέγε, να παίξει ο Τικινί. Η θέση βασικά είναι πίσω από το φορ. Είναι δηλαδή ελεύθερο να τον αφήσει να κινείται γιατί είναι και μαϊμούνι. Πιέζει, μπορεί να σου κλέψει και μπάλα στο απρόβλεπτο να φύγει στο ένας εναντίον ενός, μπορεί να φύγει στο χώρο, να κάνει γκολ, το έχει αυτό ο Ντιγκινί, κατάλαβες. Ωραία. Είδαμε. Είδαμε, αυτά είναι τα δικά μας. Οκ, okay, ρε Θόδωρε. Χαιρετίσματα, μην κρατάω όλη τη γραμμή και τα λέμε. Εδώ πέρα είμαστε, εδώ πέρα. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάρε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, με έδωσε σήμα να τον βγάλουμε. Να μας έδωσε σήμα και το έχει κλειστό. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε.
Μου λέει πάρε, πες να το... Ωραία, ναι, ναι, εντάξει. Αυτός. Βγάλε το παλικάρι μας. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να μείνει λίγο σε αυτήν. Λοιπόν, τον έχουμε έτσι. Όχι. Ρε Παπαδόπουλε. Είμαι ανυπόμονος. Θέλω να τον βγάλουμε τον άνθρωπο. Πούντος. Λοιπόν. Τώρα έγινε άνθρωπος, πριν τον έβρισε. Καλό παιδί. Καλό παιδί τώρα. Τον έβρισα. Βέβαια τον έβρισα. Δεν έβρισα ποτέ. Θα τα πούμε και θα το θυμάμαι και θα το κάνω. Θυμάμαι, λέω. Τι είμαι Καμίλα. Θυμάμαι, ναι, αυτό είναι Θέμης Αδαμαντίδης. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Το παλικάρι, το έφαγε. Έχουμε στην άλλη. Μην πάει δύο μέρες Κύπρο να πούμε να το διαλύσει όλο το παιδί. Καλησπέρα, Νίκο. Νίκο. Πολύ ήρεμος είναι αυτό. Μου λέει κάτι, κάποια πράγματα ότι είσαι πολύ ήρεμος. Κάτι μου λέει ότι περνάς καλά. Είναι σχετικό αυτό. Περνάς καλά στην Κύπρο. Περνάς καλά στην Κύπρο, αυτό μου λέει. Γι' αυτό σχετικό είναι. Ούτε γι' αυτό είναι. Ούτε αυτό το πέτυχα. Γι' αυτό σχετικό είναι. Αντωνάρα, τι γίνεται. Νικολάρα μου, καλησπέρα. Σε φάγανε εδώ πέρα. Προσπαθώ να κρατήσω, να κρατήσω ένα πέτυχα. Τι τον έφαγα, εγώ τα λέω και μπροστά. Ένα μανδύα γύρω σου προσπαθώ εδώ πέρα. Πλέξιγκλας έχω βάλει. Το λέω και σα. Να το βγάλουμε, να το βγάλουμε, τι να πει. Τι να πει, αυτά που είπες και στον άλλον. Εμείς τι είμαστε δηλαδή. Στο πηγάδι κατουρίσαμε. Του τα λέω εγώ, ρε Νικόλα, που σε άκουσα και θέλει και άλλα να πει. Άλλο το κοινό 5-7, άλλο το κοινό 8-10. Εντάξει. Αυτή η ατάκα να πούμε. Έτσι. Πώς τα λέω. Έλα, ρε Νικό. Καταρχήν. Εντάξει, να μην σε πρίζουμε κιόλα. Βασικά. Δεν με πρίζει, παιδιά, ποτέ είχα βαλέκα. Ναι, ωραία, εντάξει, το ξέρω. Λοιπόν, αυτό για τον. Βασικά. Η ερώτηση μας είναι αυτό που σχολιάζαμε εδώ πέρα και με τον Αντώνη και προηγουμένως με τον Θόδωρο στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι για τον Λάρσον. Γιατί πιστεύω ότι το αν παίξει ο Λάρσον ή όχι αλλάζει, διαφοροποιεί την 11η του Άρη, έτσι. Ναι, γιατί θα πρέπει να πάει σε άλλη θέση ο Ντιγκινή, ο οποίος δεν βγαίνει από την 11η, αυτό είναι το δεδομένο. Και οι άλλες δύο θέσεις που μπορεί να παίξει είναι είτε πίσω τον επιθετικό είτε στα δεξιά. Αν πας στον Ντιγκινή πίσω τον επιθετικό, βγάζει τον Τόνσο. Αν πας στον Ντιγκινή στα δεξιά, βγάζει τον Φατζίδη. Μπορεί να παίξει ή και όχι. Ή μπορεί να παίξει και center for. Όχι, όχι. Ή και όχι, λέω εγώ, ότι αν τον πας στη θέση του Φετφατζίδη, ο Φετφατζίδης πάει δεκάρι. Και αυτό που λέει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι ο Φετφατζίδης ταιριάζει τόσο πολύ εκείνη η θέση. Ο Φετφατζίδης είναι ένας παίκτης διεμβολιστής. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα από τα πλάγια και θα πάει στο ένας εναντίον ενός. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει εκεί πέρα. Και έχεις αρκετούς παίκτες εκεί. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις τον Φετφατζίδη. Εγώ, αν ήμουν Παντελίδη, θα έβγαζε τον Τόνσο. Και θα έβαζε τον Ντιγκινή πίσω από τον Ντιγκινή. Νομίζω αν είναι έτοιμος όμως ο Λάρσον, νομίζω η ιδανικότερη εντεκάδα είναι αυτή που λες. Με Λάρσον, Ντιγκινή και Φετφατζίδη. Ξέρεις τι, άρα σε αυτό το παιχνίδι χρειάζεται τον γκολ. Άρα θα βγάλεις έναν παίχτη, αν βγάλει τον Τόνσο τελικά, γιατί θα το δούμε, ο οποίος στο πρώτο ματ δεν ήταν καλός, ήταν μέτριος ο Τόνσο, κακά τα ψέματα. Εντάξει, δεν σε βοήθησε στο κομμάτι που περιμένεις να σε βοηθήσει. Και μπορείς να βάλεις ένα παίκτη όπως είναι ο Ντιγκινή, που και μπορεί να βοηθήσει ανασταλτικά και να δώσει λίγο ταχύτητα στον άξονα παραπάνω. Και πιέσει και ανασταλτικά. Και να λειτουργήσει σαν αυτό το ψευτοενιάρι που λέμε. Το ψευτοενιάρι, αν ναι, και να σου δίνει ένα ακόμα κορμί μέσα στην περιοχή. Σωστό. Εντάξει, κατά 99% με την είσοδο του Λάρσον η ενδεκάδα θα είναι αυτή που λες. Λογικά ναι, αλλά περιμένουμε να το δούμε. Να δούμε αν ο Λάρσον θα παίξει. Ωραία, στην περίπτωση που δεν παίξει ο Λάρσον, πώς θα γίνει πάλι. Άρα η εντεκάδα που ήταν στο Χαριλάου. Νομίζω ότι είναι ίδια, ναι. Ή βλέπεις. Αν δεν παίξει ο Λάρσον, νομίζω ότι θα είναι ίδια. Ναι. Θα είναι ίδια, λες, έτσι. Δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις θέση του Τόνσο τον Μαρτίνες, παραδείγματος χάρη. Ξέρετε, ο Μαρτίνες είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος πάντα το βλέπουμε όταν μπαίνει, όταν έρχεται τον πάγκο να δίνει βοήθεια. Όταν ξεκινάει βασικός. Και αυτό σωστό. Δεν βοηθάει τόσο πολύ. Δηλαδή, χάνει γρήγορα τη φρεσκάδα του. Δεν θυμάμαι και το παιχνίδι που είχε ξεκινήσει κιόλας. Και νομίζω ότι προσπαθώντας λίγο να μπω στο μυαλό του Παντελίδη, εμπιστεύεται περισσότερο τον Τόνσο από ότι τον Μαρτίνες. Ίσως επειδή τον ξέρει και καλύτερα, γιατί έχουν δουλέψει μαζί του στο παρελθόν. Αυτό είναι. Τον ξέρει από την Τρίπολη και ξέρει τι μπορεί να δώσει ο Τόνσο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εκεί από ατμόσφαιρα μπορείς να μας μεταφέρεις τίποτα, να μην σε έτσι, ταλαιπωρούμε κι άλλο. Από ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα από τους Κύπριους, πώς το βλέπουν το μάτς, τι λένε. Ναι. Εντάξει, γενικότερα υπάρχει μια άποψη ότι ο Άρης θα περάσει εύκολα δύσκολα. Δεν μπορεί της ΑΕΛ μέσα. Δηλαδή εδώ πέρα και συνομιλώντας κυρίως με παδούς που δεν είναι της ΑΕΛ, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο
καλή ομάδα ώστε να σταματήσει τον Άρη και να τον αποκλείσει από τη συνέχεια του Europa League. Εντάξει, ο παδί της άλλης φυσιολογικό είναι να το πιστεύουν και να το θέλουν κιόλας. Φυσικό είναι αυτό. Εντάξει, εγώ όταν ταξίδευα το Σάββατο για την Κύπρο σε αεροπλάνο πέτυχα και 3-4 οπαδούς ΣΑΕΛ. Οι οποίοι φωνάζαν κιόλας και διαθύνονται κτλ. Εντάξει, άλλη κουβέντα αυτό. Το πιστεύουν πολύ και το θέλουν πολύ κιόλας γιατί θα τους βοηθήσει και οικονομικά σε μια περίοδο που έχουν ένα θεματάκι όσον αφορά τη ρευστότητά τους από πλευράς προέδρου της ομάδας. Έχουν διοικητικά και οικονομικά προβλήματα, έτσι έχω διαβάσει. Κοίτα, εγώ για τον πρόεδρο τους μιλώντας εδώ πέρα αυτές τις μέρες, αυτό το οποίο και προσπαθώ να μάθω κάτι παραπάνω είναι ότι έχει πάρα πολλά λεφτά. Δεν έχει οικονομικό θέμα. Αλλά βαρέθηκε να βάζει μόνος του. Ναι. Εκεί είναι το θέμα με τον, Σοφοκλέους. Αλλά γενικότερα η ΑΕΛ προσεγγίζει το παιχνίδι αυτό χωρίς πίεση. Δηλαδή ξέρουν ότι και να αποκλειστούν δεν έχουν να χάσουν κάτι και δεν θα γυρίσει να τους πει κανένας τίποτα. Γιατί παίζανε με τον Άρη. Νομίζω ότι το βάρος της πρόκρισης περισσότερο πάνω στον Άρη τέφτει την επόμενη φορά. Αυτό είναι δεδομένο είναι αυτό. Ο Άρης πρέπει να κάνει τη δουλειά. Ο Άρης πρέπει να περάσει. Ο Άρης είναι το φαβορί. Και αν ο Άρης. Και αν ο Άρης σκοράρει πρώτος, για μένα είναι περασμένος από το 0-1. Δηλαδή, ας δεχτεί γκολ μετά. Η ΑΕΛ δεν είναι ομάδα που σου δείχνει ότι μπορεί να βάλει και δεύτερο γκολ στον Άρη. Έτσι. Αν και θα είναι, εγώ την περιμένω διαφορετική σχέση με το πρώτο παιχνίδι, γιατί θα είναι πιο υποψιασμένη πλέον και λόγω του ότι είδανε τον Άρη καλύτερα και ότι δεν πραγματοποίησαν και αυτή μια καλή εμφάνιση. Ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα τους. Δεν θα είναι τόσο κακή η ομάδα όσο την είδαμε την περασμένη Πέμπτη. Αυτό εντάξει, πόσο χειρότερη να είναι, σίγουρα καλύτερη θα είναι. Αυτό είναι δεδομένο. Το πόσο καλύτερη όμως και δεν νομίζω το αγωνιστικό τους πλάνο να αλλάξει, Νίκο, έτσι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, θα περιμένει. Ο προσανατολισμός της τακτικά θα είναι ο ίδιος. Το θέμα είναι κυρίως όσον αφορά τα πρόσωπα και τη βελτίωση κάποιων πραγμάτων στο παιχνίδι. Δηλαδή, το ανασταλτικό της κομμάτι νομίζω ότι θα θέλει να το βελτιώσει ο Κερκές, γιατί είδε ότι παρόλο που κλείστηκε πίσω και περίμενε, ο Άρης κατάφερε και έκανε φάση στην ΑΕΛ. Βέβαια, τις έκανε ευκαιρίες, όχι μέσα από οργανωμένες επιθέσεις, αλλά κλέβοντας την μπάλα, πιάνοντας σε ανισορροπία την άμυνα των Κυπρίων, με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αυτό θα το προσέξει περισσότερο. Θα δούμε λογικά τον Καζαριάν βασικό στο παιχνίδι της Πέμπτης. Ναι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Όπως επίσης πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ντόσα Τζούνιορ, τον αρχηγό των Κύπριων. Αυτό... Αυτό είναι σημαντικό, διότι φάνηκε ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής ο συγκεκριμένος και που κρατούσε νομίζω όλη την άμυνα της κυπριακής ομάδος. Βέβαια εδώ, το ξέρεις και εσύ, 50-50 δίνει η κυπριακή ομάδα αν παίξει όχι. Δεν ξέρω από εκεί αν βγαίνει κάτι διαφορετικό ή αν είναι όλο αυτό λίγο παραμυθάκι, ξέρεις, αυτά που θολώνουμε. Ακόμα όχι, δεν βγαίνει κάτι. Δεν μπορώ να σου πω αν θα παίξει ή δεν θα παίξει. Θα το δούμε. Πάντως, αν δεν παίξει, θα είναι μια πολύ σημαντική απουσία για την ΑΕΛ και ένα σύν για τον Άρη. Γιατί είναι ένας από τους καλύτερους τους παίκτες και είναι και μια απειλή ο Ντόσα Τζούνιορ και στις στατικές φάσεις. Βέβαια. Με την κεφαλιά που έκανε και όλα στο 80 αυτός δεν την έκανε την κεφαλιά. Και όχι μόνο. Είχε μία ακόμα στο πρώτο μέχρι να θυμάμαι καλά και γενικότερα στις στατικές φάσεις ο παδί της ΑΕΛ σημαδεύουν μονίμως τον Ντόσα Τζούνιορ. Και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ικανότητα αυτή στο ψηλό παιχνίδι. Νομίζω που βλέπουμε και τα highlights στο τελικό, αυτός έβαλε το 1-0, έτσι. Αυτός πρέπει διεθνής με την εθνική ομάδα της Κύπρου. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Βέρος Κύπριος, φαίνεται αυτό. Δεν ξέρω κάτι τελευταίο, δεν ξέρω τίποτα από εισιτήρια, από αυτά. Ο σύνδεσμος εκεί στην Κύπρο νομίζω αυτή τη στιγμή, ο σύνδεσμος του Άρη Super 3 Κύπρου νομίζω είναι σε οργασμό, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, γιατί βλέπω και τα παιδιά εδώ τις δημοσιεύσεις του. Αύριο το βράδυ έχω και ένα πάρτι, το οποίο οργανώνω ένα ψηστήρι πριν το πρώτο παιχνίδι, κατά στις 8 νομίζω αν κάνω λάθος. Εντάξει, ετοιμάζονται, μιλάμε τώρα για παιδιά τα οποία μαζεύουν τους τηλεφωνικούς καταλόγους από τη ΣΥΤΑ που τους μοιράζει στα περίπτερα και τους κόβουν επί ώρες στο σύνδεσμο για να έχουν έτοιμα χαρτάκια για να πετάξουν την Πέμπτη. Αυτό πέσως δεν ξέρω αν... Αυτό πας γιατί επί αυτοκρατορίας αυτά στα λέω, επειδή είχα φίλο με τυπογραφείο, ο τηλεφωνικός κατάλογος κόβεται σε τυπογραφείο, πρέπει να έχεις φίλο βέβαια, έτσι, σε δευτερόλεπτα. Σε δευτερόλεπτα και κόβεται ομοιόμορφα και τετραγωνισμένα, κατάλαβες. Αν υπάρχει εκεί τυπογραφείο... Από θερμοκρασία πώς πάμε... Φαντάζομαι θα υπάρχει. Κοίτα, στη Λευκοσία που είμαι εγώ... Αφού μας είπες. Το μεσημέρι ανυπόφορη κατάσταση. Είναι η αλήθεια. Έχει πολύ υγρασία. Δηλαδή, για παράδειγμα, σήμερα που πήγα στη Λάρνακα,
Είχε 32 βαθμούς, αλλά τα επίπεδα της υγρασίας σε κάνουν να νιώθεις ότι έχει 38-39. Μάλιστα. Είναι λίγο αποπνιστική ατμόσφαιρα. Την ώρα του παιχνιδιού δεν θα είναι έτσι, νομίζω. Άκουσα γιατί, από Χρήσαν Φωγίεση του είπες ότι θα είναι γύρω στους 27 με 28 βαθμούς. Την Πέμπτη. Δεν νομίζω να είναι τόσο χαμηλή. Όχι, πρόσεχε, δεν νομίζω να είναι τόσο χαμηλή την ώρα του μάτς. Δηλαδή 27-28 μπορεί να πέσει μετά τις 10. Πριν τις 10 δεν νομίζω να πέσει τόσο πολύ η θερμοκρασία. Πάντως εκεί που είναι το ξενοδοχείο της ομάδας, η Κανεκοσά λεπτό έξω από τη Λάρνακα στα Περβόλια, είχε δροσερό αεράκι, ήταν καλά δηλαδή. Από πλευράς σχετικών. Εντάξει, βέβαια για τους περισσότερους είναι κάτι πρωτόγνωρο και τους ήρθε λίγο έτσι από το υψηλές θερμοκρασίες της. Δηλαδή το συζητάνε, το συζητάνε δηλαδή αυτό. Ο Σούγκρεν πρέπει να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, λογικά ο Σούγκρεν. Ο Σούγκρεν, ναι. Πρέπει να έχει λιώσει. Ναι, του ήρθε λίγο. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, αύριο θα γίνει μια τελευταία προπόνηση στο γήπεδο της ΑΕΚ Λάρνακας, όπου θα γίνει το παιχνίδι, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από την πρώην έδρα της Λάρνακας, στην οποία προπονεί το Άρης και χθες και σήμερα, το ΓΑΣΙΖΙ. Μικρό γηπεδάκι, επειδή το επισκεφτήκαμε και σήμερα, εγώ δεν είχα ξαναπάει σε αυτό, είναι η αλήθεια. Κλουβί είναι σαν το γήπεδο της Ξάνθης χωρίς σκέπαστρο. Να το, αυτό είπα εγώ. Ξάνθη, όχι, εσύ το είπες Ξάνθη. Ναι. Σαν τις Ξάνθης χωρίς τα κάγκελα στο πέταλο. Και χωρίς τα κάγκελα, ναι, γιατί δεν έχει κάγκελα, δεν έχει τίποτα. Ούτε πλεξιγκλάς, ούτε προστατευτικά, ούτε τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Εγώ τώρα για να σε διακόψω και συγγνώμη, βλέπω στο AccuWeather ότι την ώρα του παιχνιδιού την Πέμπτη στη Λάρνακα θα έχει 29 βαθμούς και η υγρασία θα είναι στο 65%. Το Real Feel θα είναι εκεί στους 30 βαθμούς. Άρα πιστεύω ότι θα είναι καλές οι συνθήκες. Για να δούμε. Μακάρι. Λοιπόν, αύριο Νίκο, η συνέντευξη είναι 7.30 ώρα του Σάββα Παντελίδη, έτσι. Καλά τα λέω. 7.30 ώρα Ελλάδος, έτσι. Βγήκε το πρόγραμμα, ίδια ώρα έχουμε. Ίδια ώρα έχουμε την Κύπρο. Ναι, ίδια ώρα. Ωραία πράγματα. Ναι, επειδή ήμουν στο δρόμο της επιστροφής από τη Λάρνακα, δεν ξέρω, βγήκε το πρόγραμμα της συνέντευξης τύπου. Νομίζω 7.30 ώρα πρέπει να είναι του Σάββα Παντελίδη, να σου πω την αλήθεια. Άρα πριν την προπόνηση που θα γίνει την ώρα του αγώνα, δηλαδή στις 8. Κάπου εκεί είναι, ναι. Η συνέντευξη τύπου. Ναι. Οπότε θα την έχουμε έτσι αύριο, τη συνέντευξη του Σάββα Παντελίδη. Ναι, από 6.30 ώρα είναι η προπόνηση της ΑΕΛ. 7.30 είναι η συνέντευξη τύπου του Άρη. 8 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου της ΑΕΛ. Εντάξει, φαντάζομαι θα πάει λίγο πιο μετά. Ναι, λογικά. Δεν νομίζω να τελειώσει ένα τέταρτο τώρα, δηλαδή να τελειώσουμε με τον Άρη τόσο γρήγορα. Και στις 8 η ώρα είναι η προπόνηση του Άρη, ως γνωστόν. Ανοιχτές οι προπονήσεις για το πρώτο τέταρτο και συνέχεια θα αποχωρήσουν οι δημοσιογράφοι. Ωραία Νίκο, να σε αφήσουμε, κιόλας να συνεχίσεις. Πολλά καλά να περνάς και να μας φέρεις και την πρόκριση. Να σε αφήσουμε να συνεχίσεις όχι το ρεπορτάζ στα ποτάκια εκεί στην Κύπρο. Να σε καλά. Όχι. Φοβάσαι Νικόλα, έχω χτίσει τείχος προστασίας σου, να ξέρεις. Εντάξει, επειδή δεν το λέω, όπως είχε τον υποβολέα στο... Δίπλα στο Κλεάνθης Βικελής, κάτι γυναικείες φωνές ακούω εκεί δίπλα. Δεν ξέρω. Τι κολλή! Τώρα είμαι σε ένα μαγαζί, γιατί πριν λίγο γύρισα. Ναι. Βέβαια με τον Αποέλ. Ναι. Εντάξει, έχει ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Okay. Ναι, έχει. Εντάξει. Το μαγαζί γενικότερα ζάχομαι τώρα, γιατί μην προσπαθείς να ρίχνεις. Όχι! Μας ακούει η κοπέλα σου, άμα μας ακούει. Άκουσε λίγο. Η λάσπη στεγνώνει και πέφτει κάποια στιγμή. Είμαι καλός και στον πυλό, να Να σε καλά, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, παιδιά. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Πριν πάμε στο διάλειμμα μου, ότι ο Ολυμπιακός στο 5ο λεπτό σφυροκοπεί τη. Σφυροκοπεί, έτσι. Σφυροκοπεί, ναι. Είχε ένα δοκάρι από ό,τι είδα. Σοβαρά μιλά. Είχε δοκάρι. Είχε δοκάρι, σφυροκοπεί. Αβέρτα κουβέρτα. Και το βγάλε. Βλέπεις εδώ τι βγάζει ο άλλος. Τι κάνει παίζει, ο παίζει βόλε. Μίλα παίζει ο προ... Παίζει τι... βόλε, να πούμε. Ναι, εντάξει, σφυροκοπή, εντάξει. Πιστεύω θα λήξει 3-1 με 4-1. Άμα βάλουν τώρα γκολ μέχρι το 10-15 θα τους πάρει η κάτω βόλτα. Για να δούμε αυτή τη φάση. Όχι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσαμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο από Κύπρο. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287-3-8 θα είναι δικό σας. Υπάρχει περίπτωση να είναι κοντά σου, δίπλα σου, γυναίκα, έτσι. Και να μην μιλάει για μόδα ή να μην. Δεν... Μπορεί, ναι. Μπορεί. Τι μπορεί. Μπορεί. Εσύ παντρεμένος άνθρωπος. Είναι περίοδος εκτόσεων τώρα, γι' αυτό μπορεί. Εκτόσεις είναι 12 μήνες το χρόνο, νομίζω εντάξει. Πλέον. Σου άρεσε αυτό, νεαρά, ελάτε εδώ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γενική, ο τζιν σε στυλ κολάντρα. Σου άρεσε αυτό. Καλό είναι. Να, ο Αντρούλης σου εντάξει, δεν είναι και ακριβό. 14,5 ευρώ το βλέπω εδώ πέρα. Γράφει εξαιρετικά τις καμπύλες του γενικού.
Ναι, και το μοντέλο μας αρέσει εμάς. Μας αρέσει το μοντέλο. Να τη γνωρίσουμε. Άμα εκεί που θα πας να το πάρεις ρωτήσεις. Ναι. Να τη δώσεις το πλαίνο το τηλέφωνο. Δώσω. Ζάχος Γκρούνινγκ, πες 6932-444 το άλλο. Να πούμε για τους κουμαρτζίδες ότι σοφάρισε η Αιτχόβεν, έτσι. Μόλις την πιάσαμε στο στόμα μας, έβαλε τον γκολ η Αιτχόβεν. Λοιπόν, 23-10-287 και 3 οκτάρια. Ένα τεταρτάκι έχουμε ακόμα. Βλέπουμε ο Ολυμπιακός είναι κουλούρια. Πιέζει. Πιέζει στο 12ο λεπτό. Επαναλαμβάνω, 23-10-287 και 3 οκτάρια. Ακούσαμε Νίκο Παπαδόπουλο από Κύπρο. Τα τελευταία. Έτσι, στοιχεία όσον αφορά το παιχνίδι της Πέμπτης. Αύριο βέβαια θα κυλήσει και το ρεπορτάζ. Έχουμε και τη συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών. Εμάς μας ενδιαφέρει φυσικά ο Σάββας ο Παντελίδης τι θα πει. Θα έχουμε νέα λογικά. Καλά, δεν είπαμε θα μας πει και την εντεκάδα, έτσι. Αλλά κάποια πράγματα θα φανούν νομίζω από αύριο. Τι είναι αυτό, Ηλία. Αυτή είναι η Ηλία. Πώς έχει γίνει έτσι, Κοιμάται. Τι κοιμάται, πόσο χρόνο είναι, 30 Ηλία. 14 χρονών η μία μου λαμπραντόρ. Συγγνώμη, εγώ επειδή την ξέρω τη Λία, όταν σας γνώρισα, πόσο χρόνο ήταν η Λία, ένα. Εντάξει, ένα χρόνο. Ένα χρόνο ήταν όταν σας γνώρισα, έτσι. Τώρα έγινε 14. Ναι. Εντάξει, και αυτή τώρα είναι όμορφη. Τώρα είναι 100 χρονών άνθρωπος. 100 χρονών άνθρωπος. Ναι. Ναι, είναι ωραίο σκυλάκι και είναι ωραίο σκυλάκι, αλλά μου την προτιμούσα όταν ήταν ένα. Εντάξει. Και εμείς. Να πω την αλήθεια. Και εμείς λέει. Εντάξει, είναι όμορφο σκυλάκι η Λία. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε και για τη Λία. Αυτό το διάβασες, ρε φίλε, όσον αφορά. Δεν ξέρω αν έχει. Για τον μπάσκετ, ξέρεις, για τον αντικαπνιστικό νόμο. Ναι, το, ναι, το, ναι, ναι. Δηλαδή, καλά, αυτό εντάξει. Ναι. Τι εντάξει. Νόμιζα ότι ισχύει εδώ και πολύ καιρό για τα κλειστά γήπεδα. Ότι ωραία, δεν μπορεί να καπνίζει, γι' αυτό και σου παίρνουν τον αναπτήρα κτλ. Ωραία, ωραία, ωραία. Νομίζω, και πάμε ναι. Τώρα, και πάμε, εγώ πάντα είμαι αυτή τη άποψη. Πάμε τώρα στην πράξη, έτσι. Άρης ΠΑΟΚ πρώτη αγωνιστική είναι στο Αλεξάνδριο, έτσι. Έχει ελεγχθεί όλο. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να μην δει αναμένο τσιγάρο. Και είδε ένα. Εγώ δεν σου λέω πολλά. Ένα. Τι θα πάει. Θα πάει ο αστυνομικός να τον πει, κύριε, πάρτε το πρόστιμο. Τι θα πει, σβήστε το τσιγάρο. Θα πει, φίλε, δώσε ένα τασάκι. Εδώ. Ή θα του πει, φίλε, αναπτήρα έχεις. Αναπτήρα έχεις για τον φίλο. Τέλος πάντων, αυτά όταν βγάζουν ένα νόμο, δηλαδή σκέφτονται καθόλου αν αυτός ο νόμος. Εγώ δεν λέω ότι είναι λάθος. Πρόσεξε. Κάποτε πρέπει να γίνει σε Ευρώπη, έτσι. Κάποτε πρέπει να γίνει σε Ευρώπη, στην πάνω από αυτό. Αντώνη, εγώ δεν λέω ότι είναι λάθος. Λέω. Εστιάζει στο ότι δεν μπορεί στο, να γίνει. Στην πράξη, η πράξη σιγά, λέω. Σιγά, σιγά θα και γίνει. Λέω. Σιγά, σιγά, δεν πιστεύω και, και στο γήπεδο ποδοσφαίρου σε ανοιχτό χώρο. Δεν νομίζω. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, στο Αλεξάνδριο λέμε και επαναλαμβάνω πρώτη αγωνιστική είναι Άρης ΠΑΟΚ, έτσι. Νομίζω θα είναι γεμάτο το. Το γήπεδο. Κάτσε να δούμε. Να... Θα έχουμε δεκάδα. Θα έχουμε ομάδα. Θα έχουμε δεκάδα, περίμενε. Άμα σου πω να πάμε στο μπάσκετ, θα μου πει άσε τα στενάχωρα. Εντάξει. Και δεν βλέπω εδώ πω, πέρα. Τα είπε ο Τσαλτίδης το απόγευμα, τα είπε μια χαρά. Ναι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Όχι, μια χαρά μπορεί να γίνει. Λοιπόν, διακρίνω ότι για μπάσκετ λίγοι ασχολούμαστε για μπάσκετ. Και μιλάω και από τους παραγωγούς και από τους δημοσιογράφους και γενικά από τον κόσμο του ΑΕΡ που βλέπω μέσα στο διαδίκτυο. Λόγω ποδοσφαίρου, γι' αυτό. Λόγω ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο όμως, φίλε. Αύριο θα τελειώσει η πρόκριση μεθαύριο, μετά θα έρθει και άλλο μάτς. Και άλλο μάτς. Λέμε τώρα. Με το καλό να προκριθεί, την άλλη εβδομάδα παίζουμε άλλο μάτς, έτσι. Ναι, 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 καπάκι. Και μετά άλλο μάτς. Καπάκι. 8 και 15 μάτς. Μιας και το έδειξες να πούμε ότι τον αντίπαλό σου, αν σε περίπτωση που περάσει, το μαθαίνεις αύριο, έτσι, όχι την Πέμπτη. Αύριο παίζουν οι Γιούγκοι. Οι Γιούγκοι με τη Μόλτε. Ωραία. Εγώ επειδή πιστεύω θα περάσουν οι Γιούγκοι, θα βρουν τον τρόπο. Είναι καλή σε αυτά τα πράγματα. Πιστεύω θα περάσουν οι Γιούγκοι. Πήγαν και άσχημα με στην Νορβηγία, έτσι. Δεν μας πειράζει όποιος και να περάσει. Εμείς στην ομάδα μας πιστεύουμε. Λοιπόν, λέω ότι θα έχουμε καπάκι, έτσι. Δηλαδή την Πέμπτη είναι το μάτς μέσα στην Κύπρο. Την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη-Πέμπτη, θα είναι το μάτς μέσα στη Μόλτε ή στη Γιουγκοσλαβία. Ναι, ναι, ναι. Και μετά. 8 και 15. 15 Αύγουστο θα είναι στο κλάν τη Βικελίδη. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, άρα με τη λογική αυτή που λες, δεν πρέπει να ασχοληθούμε με τον μπάσκετ καθόλου. Καθόλου. Αφού έχει μάτς και αν περάσουμε και τη Μόλτε ή του Γιούγκου, πάλι στο καπάκι θα έχει μάτς, έτσι. Νομίζω είναι μία εβδομάδα κενό. Νομίζω ότι δεν έχει μία εβδομάδα κενό και πάει καπάκι. Πάει καπάκι. Άρα με αυτή τη λογική να μην ασχολούμαστε γιατί έχει ποδόσφαιρο, θα περάσει, αν ο Άρης προκρίνεται, θα περάσει ένας μήνας, πρόσεξε, χωρίς να ασχοληθούμε καθόλου για μπάσκετ. Και αν σε αυτό τον ένα μήνα δεν γίνει τίποτα, ή δεν ξέρω τι είπε ο κ. Τσαλτίδης, αν δεν γίνεται τίποτα, τότε να περιμένουμε το μηδέο. Μια χαρά, αφού δεν γίνεται είπε τίποτα. Είπε ότι ο ΑΣΥΓΜΑ και αυτό που λέγαμε χθες δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί δεν έχει τις μετοχές και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να είτε σε συνεργασία με τους. Άκουσε... Με τη νέα κατάσταση που θέλει να πάρει την ομάδα να είναι μαζί και ο κ. Γουλιέμος, αν να μην αποφασίζει. Ωραία. Είτε να φύγει τελείως. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα. Αυτά ήταν το σχόλιο του κ. Τσαλτίδη. Ωραία. Εμείς δεν είπαμε να κάνει ο ΑΣ. Ναι. Ωραία. Εμείς δεν είπαμε, δεν ξέρω αν αυτό λέξει το μεταφέρει. Εμείς δεν είπαμε να κάνει ο ΑΣ. Χθες το σχολιάζαμε. Εγώ είπα
Γιατί εσύ θα πεις για τον εαυτό σου, εγώ λέω για μένα. Λοιπόν, εγώ είπα ότι πέρασε μία εβδομάδα, τώρα πέρασαν 8 μέρες και δεν μας έχει διαφωτίσει ο ΑΣΥΓΜΑ, δεν είπα να κάνει. Να βγάλει μία ανακοίνωση ο ΑΣΥΓΜΑ και να μας πει. Έλεξε τα στοιχεία που του έδωσε η ΚΑΕ. Είναι έτσι όπως μας τα λέει ο κύριος Γουλιέλμος ή όχι. Εμείς δεν είπαμε να κάνει κάτι, δεν μπορεί να κάνει. Ιδιοκτήτης είναι ο άλλος. Άλλοι θα κάνουν. Άλλη πίεση θα ασκηθεί. Αν τα πράγματα δεν είναι όπως μας τα λέει ο κύριος Γουλιέλμος, γιατί μπορεί και να είναι, έτσι. Αυτό δεν θυμάμαι αν αναφέρθηκε, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Θα σου ρωτήσω πάλι το ίδιο που σε ρώτησα χθες. Υπάρχει καμία ανακοίνωση επίσημη από τον ΑΣΥΓΜΑ όσον αφορά με τον έλεγχο που έγινε? Πέρασαν 8 μέρες. Τι είναι αυτό δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τα οικονομικά του κράτους θα μπορούσαμε να ελέγξουμε σε 8 μέρες. Μπορούμε τα οικονομικά της ΚΑΕ. Συγγνώμη, έδωσε, είπε τα οικονομικά στοιχεία ο κ. Γουλιέλμος. Και ξαναρωτάω. 8 μέρες θα μας πει ο κύριος Ψηφίδης, ο πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ, αν είναι έτσι όπως μας τα λέει ο κύριος Γουλιέλμος ή όχι. Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν είπαμε να κάνει κάτι ο ΑΣΥΓΜΑ, δεν μπορεί να κάνει. Η ερώτηση είναι αυτή. Τι είπε ο κύριος Τσαλτίδης μας, για μην τον πάρω τηλέφωνο και αυτό να. Για το συγκεκριμένο θέμα του ΑΣΥΓΜΑ, ναι, που μου ρώτησες και χθες και όντως, ναι, είναι μια εύλογη ερώτηση. Δεν υπάρχει τέτοιο. Μια στιγμή ίσως να είχα δουλειά. Δεν τον άκουσα να αναφέρεται. Ωραία. Ή μπορεί να αναφέρθηκε και να μην τον άκουσα γιατί είχα δουλειά. Εντάξει. Καλά, τη δουλειά σου είπα. Τι είπε όμως για το θέμα αυτό, ότι ο ΑΣΥΓΜΑ. Εγώ, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι παρακολουθώ το ρεπορτάζ. Αν θα είχε πέσει πάντως στην αντίληψή μου, και αν δεν είχε πέσει στη δική μου αντίληψη, θα είχε πέσει σε κάποιου συναριανού, σίγουρα. Δεν υπάρχει ανακοίνωση. Εντάξει, να μην τρελαθούμε τώρα, δεν υπάρχει. 8 μέρες δηλαδή έχουν περάσει. Έχει 8 μέρες τα στοιχεία ο ΑΣΥΓΜΑ, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτά που μας λέει ο κύριος Γουλιέλμος είναι έτσι όπως μας τα λέει, όχι, έτσι. Ωραία, να συνεχίσουμε σε αυτό το μονοπάτι και όπως λες εσύ σωστά και έτσι είναι, λίγοι, και εγώ σου το είπα τώρα, λίγοι ασχολούνται με τον μπάσκετ, ο Άρης να προκριθεί με το καλό την Πέμπτη, να προκριθεί με τη Μόλτε, να περάσει ένας μήνας, να μην ασχοληθεί κανένας με τον μπάσκετ και ξαφνικά το Σεπτέμβριο, που θα θέλουμε και κάνα δεκαήμερο να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, πότε ξεκινάει, 26. Κάπου εκεί. Όλες μας οι ελπίδες, ναι, είναι στο να παραιτηθεί κανένας Παπαγεωργίου ή... Ναι, ξαφνικά το Σεπτέμβριο, εκεί που θα θέλουμε δύο εβδομάδες, δυόμιση, τρεις, δύο, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, να ανακαλύψουμε όλο το πρόβλημα και μετά να πούμε δεν υπάρχει, μονόδρομος είναι. Μου θυμίζει ακριβώς την περίπτωση του ποδοσφαίρου, επαναλαμβάνω, με τον κύριο Στεφανίδη. Μονόδρομος θα πούμε είναι η πτώση μετά. Δεν χρειάζεται να μην κατέβουμε καν. Τι ρε, αν δεν έχουμε ομάδα, πώς θα κατέβουμε δηλαδή? Μια χαρά, δεν πειράζει, ας κοιμηθούμε τον ύπνο του δικαίου, μετά θα κλαίμε όλοι μαζί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς στο μπάσκετ δεν έχουμε πέσει, τι θα γίνει, πρέπει να πέσουμε και σε αυτό το άθλημα, δεν έχουμε πέσει στο μπάσκετ, είμαστε η μοναδική ομάδα μαζί με τον Παναθηναϊκό που δεν έχουμε πέσει στην Α2, έτσι. Αυτά, τι γίνεται εκεί έξω, δεν πήρα χαμπάρι. Λοιπόν, μαζική αποχώρηση. 20 λεπτό 0-0 ο Θρυλέοντας. Πολύ καλή μπαλίτσα, έτσι. Εγώ από τον βλέπω. Τον βλέπεις τον Θρυλέοντα. Είναι ωραίος για την εποχή. Είναι ωραίος, αλλά γκολ δεν έχει βάλει. Πες να βάλει ένα γκολ, γιατί τον έχουμε παίξει ότι θα κερδίσει και θα φάει και γκολ. Έτσι πες. Το ίδιο έχω κάνει και με τον Άρης και Ολυμπιακός, έτσι. Λοιπόν, άσε εσύ, αυτά τα είδες όλα. Εντάξει, τα ρούχα τι είναι. Και επειδή τα είδες, εδώ εκπομπή γίνεται. Δεν είναι. Συγγνώμη, δεν είναι. Είναι... Έχουμε αθλητικά καζέτα και τα λοιπά. Έχουμε. Τι έχει εκεί πέρα. Έχουμε μια γυναική ανώτατη φούστα... εκπομπή. Φούστα, ναι, εδώ είναι αθλητική εκπομπή. Ναι, δεν είναι το. Ο Ζαγόρα το βράδυ στι αυτέ και θα βλέπει τη φουστάνια. Δεν υπάρχει Ζαγόρα. Είναι άδεια. Δεν είναι ο Ιβ Σελοράν. Δεν είναι ο Ιβ Σελοράν. Συγγνώμη. Όπου είμαι εγώ είναι μαζί μου και η μόδα όμω. Ωρε φίλε. Εντάξει, μόνο με αυτό που είπε. Λοιπόν, έχεις τίποτα εσύ άλλο από εκεί? Για την κλείσω νωρίτερα την εκπομπή. Δεν πουλήσαμε ούτε νερό στην έρημο Σαχάρα, δεν πουλήσαμε σήμερα, να ξέρεις. Τι γελάς. Και ο ένας τα παπούτσια βλέπει, η άλλη βλέπει τα φορέματα εδώ πέρα. Και εγώ κάνω εκπομπή, Βασίλη. Τι να γίνει με αυτούς εδώ πέρα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε κάνα μηνυματάκι. Ο Βασίλης, εντάξει, έχει 350 κουμπιά μπροστά του. 350 κουμπιά έχει ο άνθρωπος μπροστά του να τα φέρει βόλτα. Λοιπόν, τίποτα. Αυτά. Είσαι εδώ. Βλέπω τον Ολυμπιακό. Εσύ βλέπεις τον Ολυμπιακό. Εγώ βλέπω εδώ πέρα, μπας και εδώ κάνα τίποτα. Λοιπόν, όχι. Μήλων της Έρηδας, ο Φατή, για Αλμπαθέτη και Σαντατέρ. Να πούμε, τι θες να πούμε για Ματέο που τον περιμένουν, όχι πήγε Αγγλία, όχι δεν πήγε Αγγλία. Να μην το κουράσουμε. Εντάξει, έχει δηλαδή συγγνώμη. Άντε να πούμε και για Ματέο. Όχι, δεν θέλω ότι να πούμε. Ότι τον περιμένουν για εργομετρικά. Εντάξει, να καλά το παιδί. Να είναι καλά το παιδί. Αυτό που δεν ξέρανε, που δεν ήξερε πολλοί λαό που σου λέγανε. Είναι ότι ο Ματέο από το Γενάρη έχει βγάλει, προσπάθησε μάλλον, κίνηση διαδικασία να βγάλει ιταλικό διαβατήριο. Αλλιώς, ναι, δεν μπορούσε να πάει στην Αγγλία. Το βγάλε προφανώς. Και προφανώς λένε ότι είναι πολύ κοντά ή ότι το έχει βγάλει.
Κοίτα, η Αγγλία, αλλιώς δεν μπορεί να πάει στην Αγγλία. Η Αγγλία δεν είναι Ελλάδα να είσαι ο λίγον έγκυος ναι. που λένε και να περνάς. Για να δεν πηγαίνει υπάρχει. Στην Αγγλία πάνω να πει ότι το βγάλω, τα κατάφερε το παλικάρι, αλλά τις διαδικασίες ξεκίνησε ναι. το Δεκέμβριο. Ναι. Λοιπόν, οπότε δεν γινόταν να πάει στην Μπέρμιγχαμ έτσι. Με όντας Αργεντίνος χωρίς να έχει παίξει την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Η Μπέρμιγχαμ, ναι, η Μπέρμιγχαμ είναι. Και επειδή η Αργεντινή λέει πολύ αλλά... εύκολα τα ιταλικά τα διαβατήρια, είναι δηλαδή περπατημένη. Ναι. Οπότε. Αν πιστεύει ότι θα παίξει το 5 και έχει διαβεβαιώσει. Εγώ ότι πιστεύω θα είναι πάγκο ή εκτός αποστολής. Ναι. Πρόσεξε, είναι και ο Ερέρα, είπαμε, μην το ξεχνάμε. Και ο προπονητής είναι. Και. Να πούμε ένα Ερέρα ο οποίος δεν τον ήθελε στον Άρη όμως, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Δεν τον ήθελε. Ποιον δεν ήθελε. Τον Ματέο. Ήταν κοντό όταν του είπε ο Διαμαντόπουλος να σε πάρουμε το. Δεν τα ξέρω αυτό. Εγώ πρώτη φορά το ακούω. Αυτό τέλος πάντων. Δεν τον ήξερε. Δεκάδα τον είχε. Δεκάδα να τον μην είχε, τα λέμε. Γιατί μετά του άρεσε γι' αυτό. Α, μετά του άρεσε. Όμως, τέλος πάντων. Ήταν κοντός. Δεν ξέρω αν τι διαβεβαιώσει πήρε λογικά για να πάει εκεί πέρα. Να είναι καλά το παιδί. Πρόσφερε ένα χρόνο. Δεν πήγε ακόμα. Θα πάει. Ας πάει. Όπου θέλει να πάει δεν μας ενδιαφέρει. Ο τέτοιο μην το τραβήξουμε. Έχει κουράσει τον κόσμο του Άρη η συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ έχει κουράσει εμένα. Λοιπόν. Να πούμε ότι αν περάσουμε αύριο την ΑΕΛ, κλείνει ο αριστερός μπακ ο Βέλγος. Ναι, θεωρείται Βέλγος κάτι, θεωρείται κάτι παραπάνω από σίγουρο. Μπορεί και μεταξύ, ο Ιμπάνιες λέει όμως. Μεταξύ Βέλγου και Ιμπάνιες. Αν λέει βάλει... Εγώ λέω για το Βέλγο. Και εγώ το Βέλγο θα ήθελα να σου πω την αλήθεια. Ο άλλος είναι τουρίστας. Πραγματικά είσαι τσαλτιδόσκυλο, πραγματικά. Είσαι τσαλτιδόσκυλο, δεν το περίμενα αυτό τόσο πράγμα. Δηλαδή, αυτό μου είπε και ο Χρήστανδος και στον αέρα. Θυμάμαι, δεν τον πιστεύει τον παίκτη και γενικά κάποια πράγματα δεν θυμάμαι πώς μου το είχε αιτιολογήσει. Το σίγουρο είναι ότι η πρόξη φέρνει σίγουρα έναν από αυτούς τους δύο και φυσικά θα φέρει και ένα αμυντικό χαφ, έτσι δεν γίνεται. Και λογικά και ένα εξτρέμ. Λοιπόν, και το τελευταίο τώρα το διαβάζω αυτό. Είμαι και Μάντσεστερ και επειδή τη Μάντσεστερ θα τη συναντήσουμε στους ομίλους του Europa League, σου το λέω από τώρα. Ναι, ναι. Μάζευε λεφτά. Ναι. Πάει για μπαμ η United. Καταρχήν πήρα αν πάρει αυτό τον Πορτογάλο που με λέγω δεν τον ξέρω. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ωρε φίλε, πολύ τι, χάσανε οι Τσέχοι. Ένα μαλλί χάσαν οι Τσέχοι. Οι Τσέχοι χάσαν μαλλί. Ο προπονητής τραβάει την περούκα του. Ναι. Το δίκαιο του. Εσύ μας είπες είναι ο νονός του τέτοιου είναι στο γήπεδο. Εντάξει, ναι, αυτό μάτια έχω και βλέπω. Για να δούμε. Τι έγινε. Άμα δεν πήγαινε στην πλάτη, καρφώνω. Καλά, ρε παιδιά, αυτό μας είπατε τώρα εσύ. Εδώ δεν ξέρω. Μόνο του. Σαφά ήταν καλή. Αλλά μακριά από το τέρμα. Δεν πέτυχε. Τέσσερα, το δίνει μάτια μόνος του, φάτσα κάρτα, πλασεδάκι εκεί, μόνος του. Τι μόνος του, 35 άτομα έχει μπροστά. Είστε καλά, μωρέ. Αυτό φάση μας λες τώρα. Πω, γι' αυτό έχουμε 50 χρόνια πάρουμε τίτλο. Λοιπόν, ο Ντιμπαλά. Τι μάτσε το που κατάντησε. Εντάξει, καλό παίκτη είναι, αλλά τώρα μπορεί να κάνει ο Ντιμπαλά τη διαφορά. Εντάξει. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιο κάνει. Με αυτό το χόμπι το νορβικό που έχει στον πάγκο. Ντιμπάλα, εγώ τι είπα. Ντιμπάλα. Την μπαλά το λένε, τι να κάνω. Την μπαλά. Και οι ντόνοι μπαίνουν και στο τρίτο. Την μπαλά. Λοιπόν, ένα σου λέω. Θα περάσουμε αέρας από το Old Trafford, να ξέρεις. Αέρας θα περάσουμε. Πώς λέγεται, θέατρο των ονείρων. Θέατρο των ονείρων. Ναι. Όνειρα. Old Trafford. Του Γεροτράφορντ το Τσαρδί. Τι είναι. Δίκλινο θα κλείσουμε. Τι δίκλινο, θα πάμε δύο μέρες νωρίτερα και δύο μέρες αργότερα. Θα πάμε στο Old Trafford, στο Manchester. Θα παίξει ο Άρης εκεί. Όταν παίξει ο Μίλος. Περάσουμε τώρα την Πέμπτη με το καλό, μετά περνάμε τους Γιούγκους. Τους Γιούγκους, ναι. Τι? Τρίκλινο. Θες... Ένα, δύο, τρία. Α, θες και εσύ να έρθεις. Είδες τι κάνω τα κολάκια τα έτσι να πούμε. Θέλει και αυτή να έρθει. Ναι. Την έβαψες. Ναι. Την έβαψες. Γιατί θα το κάνουμε τετράκλινο σιγά σιγά. Εγώ στο Μάντσεστερ έχω φίλοι να μου φιλοξενήσει. Ωραία, δίκλινο. Το πουλο. Δίκλινο για να πει ποιο είναι, όχι τίποτα άλλο. Θα στείλω στη φίλη εννοώ. Δεν πιστεύω να. Θέλω να μπει ανάμεσα στο ζεύγο. Δεν πιστεύω να σαν την τέτοια του Ατετοκτούμπο. Σκότωσε. Είναι καλή, λέει. Καλή. Να τη γνωρίσουμε την κοπέλα. Πήγαμε στο Μάντσεστερ, δεν μας το είπες όταν πήγαμε πριν 9 χρόνια στο Μάντσεστερ. Δεν μας το είπες. Χρόνια πήγαινε σχολείο. Σχολείο πήγαινε. Τι είναι, double score την έχω. Τι είναι αυτά. Και μου λες να την γνωρίσω. Σχολή, σπούγαζε. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω τώρα τους υποστηρικτές εδώ πέρα. Έχεις Μάζδα και το κοιτάς. Όχι, αλλά με ενδιαφέρει ό,τι πεις. Κρέμουμε από τα χείλη σου. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι εξάλλου μέσα στο top 5 των θαυμαστριών μου. Top 5. Top 1. Εγώ είναι ο άντρας σου δίπλα και αυτό δεν μπορώ να πω τέτοια, φοβάμαι. Η παρουσία του ανδρός μου δεν αλλάζει το πρόβλημα. Που ανέβηκα και πάλι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Μάζδα Αμανατίδης. Να ευχαριστήσουμε τη Μάζδα Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της για άλλη μια ακόμη βραδιά. Ήταν βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας η Μάζδα Αμανατίδης και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Μάζδα.
με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις μάστα αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Μάστα Αμανατίδης, το Μάστα έχει το μάστορά του. Η διεύθυνση παπάφη 205 και το τηλέφωνο μπορείτε να επικοινωνείτε το 2310-924-931. Να ευχαριστήσουμε και την παραδοσιακή ψαροταβένα Κάρε Κλάς. Την ξέρεις, έβαζε. Είχατε φάει, μου είπε ο άλλος ο Μέσχε, ο Αντώνης. Έτσι. Παραδοσιακή ψαροταβένα Κάρε Κλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, χειρολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Κάρε Κλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Η διεύθυνση Αργοναυτών 1 με Θεμιστοκλή Σοφούλη 76, δίπλα στο Σάρκ σε λεωσένα. Θα σε πάω στο Σάρκ, μία που θα δουλεύει ο άντρας από εκεί πέρα, θα πάω στο Σάρκ. Λοιπόν, άσο αυτό να δουλεύει, εμείς θα πάμε για Dolce Vita. Τηλέφωνο για ρεζερβέ για τις κρατήσεις σας 2310-413-230. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για τις κρατήσεις για τα ρεζερβέ σας το 2310-413-230. Ο χώρος διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε και την παραδοσιακή ψαροταβένα Κάρε Κλάς. Λοιπόν, επίλογος κύριε Αντώνιε. Ούτε εγώ δεν θα είμαι αύριο εδώ, θα είναι ο φίλος μου. Ο Πόσμαν, αύριο έχω Πόσμαν. Αύριο ρεπού εσύ, ρεπουδιέν. Άρα εύχομαι από τώρα εγώ την πρόκριση στην ομάδα. Έτσι. Και τίποτα. Ηρεμία να δουλέψουν αυτές τις μέρες εκεί πέρα και πιστεύω ότι το έχουμε το παιχνίδι. Λιμό είναι οι άλλοι. Ναι. Λίγο τύχη θέλουμε που δεν την έχουμε από πέρσι. Από πέρσι, γιατί από πέρσι, γιατί έχουμε ρημάξει τα δοκάρια, εντάξει. Ναι. Πέρσι έχουμε νομίζω ήμασταν πρώτοι στα δοκάρια. Πόσο είχαμε. Ήμασταν πρώτοι στα δοκάρια, δεν χρειάζεται, να δεις. Καλά το είπε. Ποιος τα έλεγε, ο ύμνος. Καλά αρχίσαμε και φέτος. Καλά, δύο στα δύο, ναι, δύο. Καλά αρχίσαμε και φέτος, εντάξει. Καλά, δεν πήγε γκολ, τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν το βαλαχή, μη χρονάς τελικό. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Μοσχοβίτης, Νίκος Μοσχοβίτης, ναι, το θα πάει μέχρι τις 12. Βασίλη, Ζαγόρας διακοπάρει, έτσι. Πάρει, ναι, διακοπάρει. Διακοπάρει, βέβαια, διακοπάρει. Διακοπάρει ο κύριος Ζαγόρας, το βαρύ πυροβολικό εδώ πέρα, ένα από τα... Ο κύριος Τσαλτίδης είπε ότι μόνο σε μια περίπτωση θα διακόψει τις διακοπές του. Ποια διακοπές κάνει τώρα ο Τσαλτίδης? Όχι, καλά. Λέω, ο κύριος Τσαλτίδης λέει για και ότι... Ζαγόρα. Για ποια είναι αυτή η περίπτωση? Δεν πάει το μυαλό σου. Όχι. Μόνο σε μια περίπτωση. Αν αποκλειστεί ο Άρης. Θα τις διακόψει. Για να έρθει να κάνει ζούγκλα. Ωρε φίλε, πω, δεν θα έρθει τότε. Δεν θα έρθει. Μάλλον θα συνεχίσει. Θα μείνει άζουγκλος. Άζουγκλος θα μείνει. Λοιπόν, έτσι λέμε εμείς. Και παράλληλα ο κύριος Τσαλτίδης δεν θα κάνει διακοπές αν περάσει ο Άρης. Τι να κάνει, ένα μήνα διακοπές έκανε. Τι να κάνει άλλο. Για δουλειά. Προετοιμασία. Για δουλειά πήγε. Τι δουλειά, 12 μέρες εκεί και άλλες 10 μέρες μετά που έλειπε, τι ήταν εκεί, δεν ήταν διακοπές? Τι να πούμε εμείς που είμαστε κάθε μέρα. Εδώ, πιστός στρατιώτης. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για την ακρόαση, για τη συμμετοχή. Να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη Καβαδία για την ηχοληψία με τα έτσι, μαγικά του δάχτυλα και ακούσαμε και πρώτη τζι, έτσι. Αν και προτιμούσα το άλλο το τραγούδι. Το στόβαλε από κάτω, αλλά δεν το άκουσα. Ναι. Το από κάτω, αλλά ήσουν αλλού. Το βάλε χαλί. Χαλί λέγεται στη γλώσσα των. Εσύ είδα μου πει, αν λέτε χαλί, ρε βλάχο. Έλα, τελείωνε τώρα. Τελείωνε. Βλάχο, μουσικό ραδιόφωνο κάναμε 4 χρόνια. Αλλά δεν το άκουσα από κάτω το Smack My Beach που σου βάλε. Όχι, δεν το άκουσα. Μπράβο, Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Μείνετε συντονισμένοι. Νίκος Μοσχοβίτης θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 12 με την εκπομπή Παλαντέρ. Από μένα, την Εύα, τον Αντώνη και τον Βασίλη, να έχετε ένα καλό βράδυ.